Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις υποστόπιση πιστέρα μου, το παιδόν μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook και μην ξεχνάτε ότι μπαίνετε στο goldmall.gr και κερδίσετε δεκάδες ευρώ καθημερινά. Δωροεπιταγές από τις επώνυμες επιχειρήσεις πόλης και όχι μόνο με ένα κλικ. Αποκτήστε τώρα δωρεάν δωροεπιταγές με πολλές προσφορές επωνύμων προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ Αγορά Ναταλή και τα 12 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Δείτε και εκτυπώστε τώρα τις προσφορές στο www.goldmall.gr. Παρέα με την Εσχιάδη Μπαροδήμος, την κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έρχεται συχνά πυκνά με απίστευτες προσφορές για τους φίλους των αυτοκινήτων, είτε για Σκόντα, είτε για Kia, είτε για Hyundai. Δίνει το παρόν στην έκθεση αυτοκινήτου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και αυτό που μας έρχεται στο Περίπτωρο 13, και έχει ασύλλητες προσφορές, ασύλλητες τιμές για τα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να βρείτε εκεί. Και τις μέρες που δεν είναι η έκθεση μπορείτε να δείτε τις προσφορές αυτές οι οποίες ισχύουν για αυτή την εβδομάδα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Μπορείτε να μάθετε για την εβδομάδα των απίστευτων τιμών στην Εσκιάδη Μπαροδήμος. Λοιπόν, τελικά είχε περισσότερο ψωμί από ό,τι περιμέναμε το Άρης ΠΑΟΚ. Τι ψωμί να έχει το Άρης ΠΑΟΚ, ρε. Οι άλλοι πέφτουν κατηγορία Α2 και οι άλλοι είναι πέμπτη. Τι Άρης ΠΑΟΚ τώρα. Είδες τι έγινε τελικά. Τι έγινε. Είδες ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε και πώς κέρδισε. Πώς κέρδισε. Και ποιος έβαλε το καλάθι. Ποιος έβαλε το καλάθι. Ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ έβαλε το καλάθι. Δεν είναι ο χειρότερος. Πάτησε δύο τρίποτα από 200 μέτρα, σου λέει χαμένο που είναι χαμένο, πήγε το ένα μέσα, σιγά. Σιγάρε τον μπάσκετ. Η μπασκετική σου ανάλυση. Ναι. Ποια μπασκετική μου ανάλυση. Μ' αρέσει. Τι μα αρέσει, ρε κόκκινε. Άρης ΠΑΟΚ να δω τώρα μπάσκετ. Άρης ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ. Δεν μου λες. Είναι σαν να του δίνει τώρα του Άρη μια κλωσιά για να τον πει. Και όχι μόνο δηλαδή ευχαριστώ για αυτό το οποίο έκανες πριν από λίγα χρόνια. Ναι. Αλλά σου δίνω και μια κλωσιά να πας στα τάταρα. Καθόλου κλωσιά στα τάταρα δεν τον έδωσε. Τι τον έκανε. Τίποτα δεν τον έκανε. Πήγε μέσα, έπαιξε κανονικά σε 5.000 να πούμε σουπεράδες και του έκανε την αγκαλιά. Ναι, σουπεράδες. Αριανούς. Ναι, σουπεράδες. Γιατί τους βάζεις τώρα. Οι σουπεράδες, ποιος θα πάει στο μπάσκετ τώρα. Μόνο οι οπαδοί θα πάνε. Ποιος θα πάει τώρα. Άμα δεν έχει μπερικέτη, μόνο ο οπαδός πάει και τρέχει.
Άμα δεν έχει περικέτη, μόνο πάνω. Αδική στον κόσμο, γνώμη μου. Ποιο γκόμο αδικό, ρε. Άσε με τώρα. Τον αδική στον κόσμο. Και τι να δω τώρα, το Άρης πάω στο μπάσκετ με τον ένα που παλεύει για την Α2 και ποιο τον δίνει κλωτσιά. Κλωτσιά τον έδωσε ο Γιαννάκης, ο Άμπαλος. Άμπαλος, ναι. Άμπαλος, ναι. Τα ακούσαμε κι αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα. Προχώρατο, προχώρατο. Βάλε τον Μαραντόνα προπονητή. Βάλ τον. Βάλε τον Πελέ προπονητή. Βάλ τον. Ο Γιαννάκης έχει πάρει κάτι προπονητικά. Τι έχει πάρει κάτι προπονητικά. Έχει πάρει κάτι προπονητικά. Έχει πάρει κάτι προπονητή. Με την εθνική ομάδα. Ναι. Βεβαίως. Με ομάδες. Τι ομάδες. Έχει κάνει τίποτα. Τι ομάδες. Όχι. Όχι. Καλά. Ψάξε λίγο το βιογραφικό του και μετά ασχολείς. Μάθε την κόντρα που έχει ο Γιαννάκης με τον Βασιλόπουλο. Και ο Βασιλόπουλος. Τον δημοσιογράφο. Όχι. Ποιο δημοσιογράφο. Ποιο. Τον άνθρωπο. Ότι... Ο οποίος τον κυνηγάει όπου πατάει και. Το Βασιλόπουλο. Ποιο Βασιλόπουλο. Του παραμυθιού. Ποιο Βασιλόπουλο. Όχι, όχι. Ποιο Βασιλόπουλο τον κυνηγάει. Όχι. Μάθε λοιπόν το κυνήγι που τρώει ο άνθρωπο. Ποιο τρώει κυνήγι από ποιον. Ο Γιαννάκης δεν το γουστάρει. Ο Βασιλόπουλο. Ο άνθρωπο τη Ομοσπονδία, ναι. Ο Βασιλόπουλο το λένε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάω, εγώ λέω το λένε Κόλκα. Εντάξει. Πώ αφού. Έστω, το λέει και Στάρμπαν. Άμα το λένε Βασιλόπουλο, τι να κάνω. Εδώ μα είπε ότι. Εσύ στο πρώτο λεπτό Σαρδάμ κάνει. Τι θα σε κάνω τώρα. Ποιο είναι το Σαρδάμ. Λάθος επίθετο πάλι. Ναι. Έτσι. Ό,τι πει. Άστο να πάει στο διάλογο. Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα, ρε. Άλλα θέματα. Σου λέω είναι κυνηγάει ο Βασιλόπουλο. Εγώ λέω το κυνηγάει ο Μήνο. Το κυνηγάει να πούμε ο Σουντουλίδη, το κυνηγάει και ο Ζαήρη. Ποιο Βασιλόπουλο τον κυνηγάει, ρε. Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Να σε αφήσουν να εκτεθεί μόνο σου. Εμένα, εγώ να εκτεθώ. Ναι. Βασιλόπουλο λέγεται. Ναι. Μάλιστα. Ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία. Ναι. Τελείωσε. Σε αφήνουν να εκτεθεί μόνο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ναι. Δεν τον ήθελε στην εθνική που έχει πάρει ευρωπαϊκό με την εθνική, δεύτερο στον κόσμο. Ο Βασιλόπουλο. Ο Παναγιώτη Γιαννάκη. Με ποιο δεν είναι. Ότι είναι άμπαλο. Σαν προπονητή. Αυτά τα οποία έτσι λένε οι Βασιλόπουλοι. Βασιλακόπουλο. Βασιλακόπουλο. Γιατί άμα σε πάρω το κινητό και το. Άμα σε πάρω το Google και το κινητό. Δεν κανένα, δεν άφωνο θα είσαι. Με είδε να χτυπάω τίποτα. Άμα σε πάρουν το κινητό. Με είδε να χτυπάω τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου. Άμα σε πάρουν, λέω, δύο με κινητά. Με είδε να χτυπάω. Άντε πάλι. Είδε να χτυπάω. Όχι, είδα τα κινητά σου δύο. Άμα σε πάρουν το Google και τα δύο κινητά, θα είσαι σαν τη Βουγιουκλάκη που έκανε τη Μουγγί εκεί πέρα. Για την πηδήξη του Σπύρου Καλογύρου. Εσύ τώρα θα μιλήσει εμένα για. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ για τον Βασιλόπουλο και τον Σωτηρακόπουλο και τον Λάκη τον Πετρόπουλο. Πάρε στα θέματα τώρα. Άρη πάω στο θέμα αυτό. Θέμα τώρα είναι αυτό. Ρίξε την ομάδα Παναγιώτη με την πρώτη Παναγιώτη Παναγιώτη. Τι Παναγιώτη Παναγιώτη. Όταν πριν πέντε μήνες του είπα αυτό είναι δούριο ύπο του Λάσκαρη, τώρα βγήκε ο Μάστορα σήμερα και λέει αυτό που έλεγα εγώ. Λέει μπράβο. Παναγιώτη Γιαννάκη ο καταλληλότερο προπονητή στην πιο ακατάλληλη στιγμή. Ναι. Κρίμα. Μπράβο. Ναι. Αρκιανό ο φίλο. Ναι, ναι, κλάψτε, κλάψτε. Πω, πω, τι, ευχαριστώ τι, Γιώργο. Βασιλακόπουλο. Βασιλακόπουλο δεν είναι. Ο Βασιλόπουλο είναι άλλο. Ναι, εσύ είπε στον Λάμπαλο και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί εσύ βαφτίζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει. Προπονητικά, έχει, και, έχει μια ιστορία τι προπονητική, τον βγάζει άκρη. Πολύ ιστορία. Πέντε χρόνια έχει να δουλέψει, να μα τρελάνει. Αυτό ισχύει. Πέντε χρόνια. Αυτό που ισχύει. Πέντε χρόνια έτρεψε να κάστρα να σου πει. Και ο Χάινκες που γύρισε στην Μπάγκερ. Μάλιστα. Είναι σε μια ηλικία που λογικά δεν μπορεί κάποιο. Πόσο είναι δηλαδή. Είναι 80. Ποιο είναι 80. Δεν είναι τόσο. Ποιο είναι 80. Πόσο είναι 80. Πόσο είναι 80. Μπορώ να σου πω. Το 80 είναι 80. Έχει ένα μαγαζί που λέγεται 80. Και ένα 500 λέγεται. Τι 80 ρε. Πόσο χρόνο είναι ο Χάινκες. Πώς είναι. Το 1945, 70. 73. 73 είναι. Ναι. Και γιατί είναι. Λίγο είναι. Για προπονητή. 73 χρόνια προπονητή. Πλάκα μου κάνει. 73 χρόνια προπονητή. Είναι δυνατόν 73 χρόνια. Ο Παπανδρέου ήταν έτοιμο να πεθάνει, έβγαινε ψυχή του από τον Πισινό και κυβερνούσε την Ελλάδα με την Ελιάνη και την Τουρλουμπούση. Και τι αυτό ήταν σωστό. Αφού το πηγαίνει και τον χειροκροτούσε από κάτω εσύ και οι φίλοι σου. Κάτω από το Μακεδονία Παλάς. Μάλιστα. Μάλιστα. Άλλο θέμα. Κάτω από το Μακεδονία Παλάς. Ναι, ναι. Έβγαζε λόγο, μιλούσε ο Παπανδρέου και εγώ πήγα. Κυνηγούσα μια κόμενα στο Λύκειο να πούμε. Να τι πράσινο κάποια δίπλα. Πηγαίναν όλοι, πήγαινα και εγώ από κάτω. Να τι πράσινο κάποια δίπλα. Λαός. Εκατομμύρια. Από κάτω. Έβγαινε, είχε βγει κάνα μπουκάλι. Μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάδα. Περίμενε. Είχε βγει κάνα μπουκάλι ούσχη, ήταν μέσα στη σούρα να πούμε ο Παπανδρέου. Βγήκε στον εκδρόμο, του χαιρετούσε. Α, τα ταγάρια από κάτω. Ξεκινούσε να μιλήσει. Ανάθεμά με καταλαβαίναμε τι έλεγε. Χειροκρότημα από κάτω. Πού να πάει, πάτε στον πόλεμο. Ποιο πόλεμο να πάτε. Απίστευτος ο μιλητής και ρήτορας. Ποιος ήτανε. Απίστευτος. Όλοι οι απατεώνες είναι καλοί ρήτορες. Όλοι οι απατεώνες είναι μεγάλοι ρήτορες. Ακούς, πήγαν να πολεμήσουν. Άκουρε. Τι να, έβγα χαρτάκι. Πήρε χαρτάκι να μιλήσει. Θα πολεμήσουν. Μόλις βγήκε ο Ευαγγελάτος στα Νιάτα, το που ήταν και Γλυκούλης τότε στο. Πού δούλευε, δεν θυμάμαι. Σε ποιο κανάλι δούλευε. Ένα κανάλι του Κουρί. Του Κουρί. Μόλις τα ίμια έγινε. Πώς το...
Όχι στο, στο ARP, παλιά πώ λέγεται. Κανάλι 9 λεγόταν, πώ λέγεται. Όχι κανάλι. Τέλο πάντων, πώ λέγεται. Όχι New Channel, αλλιώς, αλλιώς. Πώ το λέγανε, δεν θυμάμαι τότε στα ντουζέλια. Τα ξέρει όλα. Στα ντουζέλια του Ευαγγελάτο. Βγαίνει ο Ευαγγελάτο να πει φεύγει ο στόλο, να πούμε. Ε? Φεύγει ο στόλο να πολεμήσει στα ίμια. Οι δύο κορβέτε, λέει, είχαν γύρει δεξιά από τη σκατά από το φόβο του. Από το φόβο του οι στρατιώτε οι Έλληνε είχε γύρει. Είχε γύρει μια κορβέτα. Στο στρατό. Ποιο στρατό, ρε. Είχε γύρει από το. Στο ναυτικό δεν έχει στρατιώτε, έχει ναύτε. Ναι, 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 οι ναύτε. Από τα μπουρ των το ναυτών είχε γύρει η κορβέτα. Πήγε ποτέ έτσι να δει πώ είναι ο στρατό. Τι να πω, λέγα. Γιατί στο, εδώ στο τρίτο σώμα στρατού πήγαινε κάτι καλσόν, κάτι. Κάτι... Γιατί εγώ σου είπα ότι είμαι πολεμιστή. Δεν είπα. Εσύ εγώ, είσαι ο πλακώνο, ο βαράω και νομίζω ότι ακούσα μια πολεμιστή και λένε με. Αν αυτός ο οποίος με μια μπουνιά κάθεται 10 στην καθησιά δεν πάει, ποιος θα πάει στον πόλεμο. Ποιος θα πάει στον πόλεμο. Θα πάει ο Ραπτόπουλος να δει 10 Τούρκους. Κρακ. Θα τους καθαρίσει το πικεφί. Πάρε τώρα στα θέματα. Αλλάζει πάλι προπονητή Ολυμπιακός. Ποιον? Μάλλον παίρνει τον πρώην του Πανιωνίου, τον Μιλόγεβιτς. Τον κολλητό του Ήβιτς, που άνοιγε τα πόδια, δεν θα περάσει ο Πάοκ 1-0 με τον Πανιώνιο. Άφηνε τον, πώς το λένε, τον Πρίγιοβιτς σε ζώνη. Άφηνε. Ναι, τον άφηνε. Τον άφηνε, τι να σου πω. Άφηνε, χαλίφιδες, μαλίφιδες. Σταμάτα, κόρησε. Σταμάτα. Το χάσαμε. Για τον προπονητή του Πανιωνίου, το Μιλόγεβιτς, δεν λες. Ποδαράκι άνοιγε, πάμε παρακάτω. Είναι καλός προπονητής. Όχι. Δηλαδή δεν νιώθει προπονητή. Παγκόσμια στο ποδόσφαιρο Σέρβος μεγάλος προπονητής υπάρχει. Πες μου ένα Σέρβο μεγάλο προπονητή. Ε? Από την Ελλάδα αυτό. Μάθαμε είναι ο Μπάγκεβιτς. Έβγαλε κανένα προπονητή εκτός από τον Μπάγκεβιτς. Με πιάνει αδιάβαστο. Με πιάνει αδιάβαστο. Στο μπάσκετ είχε πολύ. Βρέα στο μπάσκετ και στο ακούσει. Στο ποδόσφαιρο δεν μου έρχεται εδώ. Δεν σου έρχεται. Όχι. Αν ήταν θα σου έλεγα. Πήγε πήρε Ολυμπιακό σε Σέρβο προπονητή. Δεν τον πήρε. Τον πήρε. Ακούγεται ότι πάει για. Παίρνει και το Μάνο, λέει σεντερφόρ. Ρεσί. Ναι. Μάνο. Ναι. Από τον Όφη. Όχι, το Μάνο, το φίλο σου, τον Ηρακλήδη. Από τον Όφη, ναι, αυτό είναι το Μάνο. Τον έχει δει. Καλά, εσύ δεν έλεγε ότι ο Όφη είναι φίλο με τον Μπάουκ. Τι είναι Όφη? Φίλο με τον Μπάουκ. Δεν είναι. Και θα του πάρει παίκτη Ολυμπιακό. Θα πληρώσει τι αγκάθια, θα τον πάρει. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι φιλίε είναι αυτέ, τότε. Εσύ κάτσε με τον Κουλούρι να πούμε. Αυτό σου λέω. Τι φιλίε είναι αυτέ. Όταν καταφέρει δηλαδή και μπαίνει ο Ολυμπιακό. Δεφορμέισε, πάμε στα θέματα. Πώ με δεφορμέισε. Μου λε είναι φίλο. Και παίρνει ο Ολυμπιακός παίκτη. Πάνε στα άλλα θέματα κόκκινα. Και άλλα θέματα. Δεν πουλάει. Το Γιαννάκης ήταν ο δούριος ύπος του Λάσκαρη. Το είπαμε το Σεπτέμβριο. Δικαιωθήκαμε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Περαστικά στους Αριανούς. Που όταν τους λέγαμε αυτός έχει να παίξει 5 χρόνια μπάλα στην προπονητική. Λέγανε και τι μεγάλο μέγεθος είναι. Και τι μεγάλος παιχταράς είναι. Και είναι ναός στο μπάσκετ. Ποιος αμφιβάλλει. Και τώρα πάλι που τον κάνουν κριτική και τον λένε τι άμπαλος προπονητής είναι. Του λένε πριν το πούνε. Όλοι αυτό κάνουν. Όποιος άκουσε από το πρωί και είναι ναός στο μπάσκετ και είναι πολύ μεγάλος παίκτης, φυσικά ποιος λέει, προπονητής τώρα είναι. Άσε παίκτης. Άσε παίκτης, προπονητής. Μαντάρα. Θες να μαθαίνεις. Ναι, για πες μου να μάθω. Το έγκλημα του Γιαννάκη. Ποιο είναι, παλικάρι μου. Το μπασκετικό. Ποιο είναι. Είναι το εξής. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός προπονητής. Ναι, παλικάρι μου. Θα δεχόμουν να τον πεις παροχημένο. Ναι, ναι, ναι. Να τον πεις ξεπεράσει. Όχι. Υπήρχε προπονητής μπάσκετ 7 πόντους στο κεφάλι μέσα στην έδρα του να χάσει το παιχνίδι. Ναι, υπάρχει. Άφηγε παιδόρε. Και να πει λέει δεν μάρκαρο παίξει. Ναι, τι έκανε στον πάγκο. Ναι, ρε φίλε. Α, έπα εδώ πέρα. Ο Γιαννάκης. Βρίσκει από εκεί πέρα. Ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης. Βάζει και τη γυναίκα του την Ευγενία, παίρνει τους δημοσιογράφους τηλέφωνο και τους κάνει τι είπες και τι έγραψες και τι έκανες. Δεν ξέρω τι κάνει. Βρεάσε καημένε τώρα. Ας τα παραδείγματα. Εγώ ξέρω ότι ο Γιαννάκης έκανε τον Αναστασιάδη στο μπάσκετ. Ποιον έκανε? Ό,τι έκανε επηγούμενο ο Άγγελος Αναστασιάδης, ναι, πήγε να το κάνει ο Γιαννάκης στον μπάσκετ. Δεν γίνεται αυτό. Τι έκανε δηλαδή? Δηλαδή, τον προπονητή, ναι, τον γυμναστή, τον, τον έφορο, μιλάω, τον πρόεδρο. Ελληνικά μιλάω. Ελληνικά μιλάω και εγώ. Πήγε να κάνει πλάτες στην απάτη, στην απάτη το Λάσκαρη και στην απάτη την Τζόρτζια. Παραγωγική απάτη. Και το βάζω το παραγωγική για να μην έχω θέμα. Παραγωγική απάτη. Δεν σε καλύπτει αυτό που σου λέω. Δεν με καλύπτει ότι... αυτό που λες. Πήρε πάνω έκανε πλάτες, παραπάνω από αυτά πήρε που πήρε τα λεφτά αγόρι μου από το χορηγό. Ναι. Πληρώθηκε αυτός μια χαρά. Ναι. Οι παίκτες τρώγανε μαρούλια να πούμε στα εστιατόρια. Επειδή πεινούσαν για του, ναι. Ναι. Γιατί δεν παίζει ρόλο άμα πεινάει ο παίκτης. 100%. Την ίδια γυμναστική 100%. Θα κάνει. Άντε μπράβο εξυπνάκια που άμα δεν σε πληρώσουν δύο του μηνός πας τρεις ώρες και βαράς τα κουδούνια πάνω. Έχεις μείνει απλήρωτος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο.
μη μιλάς. Με γαλλικά και πιο μιλάς. Κάνεις κριτική στον άλλο που είναι απλήρωτος ένα χρόνο. Ποιος έκανε. Άιντε μπράβο. Ο Γιαννάκης είναι απλήρωτος που κάνω κριτική. Για τον Γιαννάκη μιλάμε. Δεν θα τα αλλάζεις. Για τον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης επομίστηκε ρόλους που δεν του αναλογούσαν. Ο Γιαννάκης ήρθε στον Άρη να παίξει, να χρωθεί η ομάδα. Να πάρει αυτό τα λεφτά από το χορηγό, να κάνει πλάτες αυτό εδώ το ζευγάρι. Είναι αχάριστος ο ΠΑΟΚ ή όχι, ρε. Ποιος, όχι. Καλά, όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου αχάριστος. Θα σου πω γιατί δεν είναι αχάριστος. Θα σου το πω και πάλι. Ο ΠΑΟΚ ωφελήθηκε από τον Αργιανό Παύλο Ολυμπιακό Γιάννη Ιωαννίδη. Ολυμπιακό Παύλο Αργιανό Γιάννη Ιωαννίδη. Γιατί ο Ιωαννίδης είχε να εκλεγεί σε μια περιφέρεια που το 75% είναι ΠΑΟΚΙΔΕΣ. Ναι. Και έκανε τα κολπάκια του, να πούμε. Τα επικοινωνιακά τρία. Ναι. Για να πάρει ψήφους. Και πήρε ψήφους. Πού εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ωφελήθηκε από τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης είναι υπεύθυνος. Και ο Σαουρίδης. Άντε μπράβο τώρα. Άστε το παραμύθι τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι υπεύθυνος. Και του έριξε και 40 πόντους την άλλη χρονιά και καλά του έκανε. Αφού τον σώνει. Δεν έχει ευχαριστώ και τέτοια. Okay. Τελειώσαμε. Άντε, μπράβο. Δεκτό. Δεκτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχουμε το διαγωνισμό για τα αρνιά. Ναι. Γράφεται α3, αφήνεται κενό, γράφει τη λέξη αρνί. Το ονοματεπώνυμό και το αποστέλει στο 54344. Από τη Δευτέρα 5 του Μάρτη έχουν ξεκινήσει οι κλειώσεις 3 την ημέρα, 11 και 4. 3 και 4 και 6 και 4. 60 αρνιά, 60 νικητές. Μόλις ακούσετε το όνομά σας, έχετε 30 λεπτά. Να επικοινωνήσετε με τα 390 και από τη στιγμή που βγαίνετε στον αέρα αυτομάτως κερδίζετε το αρνί, το οποίο προσφέρουν τα κρέατα Χατζιαγόρου, Ευρωσύνης 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύωσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Δώσε 30 δευτερόλεπτα. Έχω να πω ίσα ίσα, δεν είναι τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δώσε 30 δευτερόλεπτα. Τι τεμπελχαλάδες είναι αυτοί οι καθηγητές. 25 Μαρτίου, 5η Κυριακή και Παρασκευή δεν κάνουν μάθημα. Τι τεμπελόσκυλα είναι αυτοί, ρε. Τι προνομιούχοι είναι αυτοί, ρε. Τριήμερο οι καθηγητές, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δεν πάει αυτή η χώρα ποτέ καλά. Του βρήκατε 25 Μαρτίου Κυριακή και κάνω Παρασκευή αργία. Τεμπελόσκυλο. Για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελο που έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο παραγωγό, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμερικοι λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι είναι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας που έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο voltera.gr ή καλέστε το 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν φούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση χρήση σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852-327. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW.
τώρα είναι μια σχεδόν καινούρια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη, και επιλέξτε την καινούρια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν σέρβις με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη από Άνθη και Κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγίνα Φούτς Κουραντίδης. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα, μια ζωή καλύτερη. Και για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου δεν πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτι. Τρίτη έως Σάββατο. Μπακαλιάρο υγράλατος Νορβηγίας, το κιλό μόνο 6,65. Σκορδαλιά κονδύτο, 30% φθηνότερα, το κιλό μόνο 3,82. Κατεψυγμένες πατάτες και πουρές Μπαρμπαστάθης, 35% φθηνότερα. Κρασοσταλιές Μιχάλη Γεωργιάδη, 30% φθηνότερα. Όλες οι μπύρες Έζα, 35% φθηνότερα. Και ουίσκι Johnny Walker, Red Label, 700 ml, μόνο 14,94, με τη MasCard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σίγουρα θέλεις να αποκτήσεις ένα τρίχυρο Mini Cooper S με την απίστευτη οδηγική αίσθηση Go Kart. Κατ! Πάμε σε άλλο. Αυτό μόλις πουλήθηκε. Α, οκ. Τότε κάνε δικό σου το πεντάθυρο Mini 1D που χωρά όλες σου τις επιθυμίες. Κατ. Πάει κι αυτό. Το πήραν. Μην αργείς. Πρόλαβε το δικό σου Mini στη Velmar σε τιμή έκπληξη. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31 Μαρτίου 2018. Μάθε περισσότερα στη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο Mini στη Βόρεια Ελλάδα. Μαρίνου Αντίπα 10, Θεσσαλονίκη. Τα έμαθες! Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο, και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπέρ. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ξεκινάει η τελετή. Γιώργο, δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Μιπ. Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Ετοιμάστε βαλίτσες αυτό το καλοκαίρι. Πάμε κατασκήνωση. Πάμε Ubicam. Ένας καταπράσινος κόσμος δίπλα στη θάλασσα, γεμάτος περιπέτειες, αθλήματα, δημιουργία, τεχνίδι και αξέχαστες φιλίες. Κατασκήνωση Ubicam. Πραγματικές διακοπές στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Κάντε την εγγραφή σας τώρα. Τηλέφωνο 2310-280-692. Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια και εσείς κερδίζετε 51% στους ψυγειοκαταψύκτες Μόρις. Ενεργειακής κλάσης Α2+, από 699, μόνο 342 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα.
15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Χειροποίητος χαλβασβερίας και ταχύνη από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβασβερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριμονία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, τηλεφωνείτε στο 85-27-27 για να δώσετε λύση στο πρόβλημά σας. Ή πηγαίνετε στην Δελφόνα 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, εκεί όπου ο Στέργιος Πετκανίτσας μπορεί να σας βγάλει κλειδιά, immobilizer ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Πάμε σε ένα καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος συχνά φροντίζει και μας ενημερώνει για πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, πρέπει να τα γνωρίζουμε και τα οποία μόνο καλό μπορεί να κάνουν στην υγεία μας. Ο χειρούργος, ορολόγος, ανδρολόγος, κύριος Γιάννης Αναγνώστου, είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς μας έχει δώσει τα φώτα του για διάφορα πράγματα τα οποία άλλοτε φοβόμαστε να τα συζητήσουμε, άλλοτε όχι, αλλά ο περισσότερος κόσμος το έχει ως ταμπού. Και καλό είναι να τολμήσουμε για μία ακόμη φορά να συζητήσουμε για κάτι το οποίο ακούγεται κάπως σκληρό, αλλά είναι η πραγματικότητα και πρέπει να λαμβάνουμε τις γνώσεις από τον πλέον ειδικό. Κύριε Αναγνώστου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, καλησπέρα κύριε Αυτόπουλε, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Είχαμε μιλήσει παλαιότερα για τον προστάτη και το τι πρέπει να κάνει ο άνδρας κάθε πότε πρέπει να κάνει εξετάσεις, σε ποια ηλικία πρέπει να κάνει εξετάσεις. Μήπως πρέπει να το εμβαθύνουμε, σκέφτηκα. Μήπως πρέπει να φτάσουμε να μιλήσουμε για αυτό το οποίο είναι λίγο, το φοβάται ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το τολμήσουμε για να ξέρουμε και τι γίνεται. Να μιλήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη. Το φοβάται ο κόσμος γιατί είναι κάτι πολύ συχνό στους άντρες. Όταν λέτε πολύ συχνό. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άντρες και είναι και η δεύτερη συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο στους άντρες. Μετά από ποιο? Οπότε από τον καρκίνο του πνεύμονα. Μακριά από μας. Που είναι μακριά από όλους μας. Μάλιστα. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ συχνό για τους άντρες, όπως είναι για τη γυναίκα τα γυναικολογικά, ο μαστός, έτσι είναι στον άντρα ο προστάτης, ο πνεύμονας και άλλες παθήσεις. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά με τον προστάτη? Αυτό είναι και το δυσάρεστο και γι' αυτό μιλάμε, ξαναμιλάμε σε όλα τα συνέδριά μας. Ο προστάτης είναι και το πρώτο θέμα. Είναι βουβός καρκίνος. Στα πρώιμα στάδια του δεν έχει κάποια συμπτώματα. Ναι. Νιώθουμε μια χαρά, είμαστε υγιέστατοι, αλλά το κακό δουλεύει μέσα μας. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται μια απλή εξέταση αίματος. Το λεγόμενο PSA. Ναι. Και όχι PSI που μας είχαν βάλει οι Ευρωπαίοι. Καλά τα λέτε γιατρέ. Μην μιλάμε για το PSI, αλλά και ότι είναι για καλό το PSA. Ακριβώς. Το οποίο δεν πρέπει να επεμβαίνει ποια τιμή. Και εδώ πάλι υπάρχει μια παρερμηνία ότι δεν υπάρχουν 100% στάνταρ όρια. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, οι ευρωπαϊκές οδηγίες αναφέρουν μια σταθερά τιμή κάτω από το 4. Ότι το PSA πρέπει να είναι χαμηλότερο του 4. Υπάρχουν όμως 2 στους 10 ασθενείς που έχουν αυξημένο PSA που δεν συμβαδίζει και με κακοήθεια. Οπότε είναι υποκειμενικό όλο αυτό. Είναι ακριβώς. Και η υπερπλασία του προστάτη μπορεί να αυξήσει το PSA και μια φλεγμονή του προστάτη μπορεί να αυξήσει το PSA. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι 100% αξιόπιστος δείκτης, αλλά ακόμα και σήμερα είναι από τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε τι γίνεται στον προστάτη μας.
Η θεραπεία του προστάτη, δηλαδή για τον άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς του συμβαίνει αυτό το πράγμα, του καρκίνου του προστάτη, είναι σε μια τέτοια φάση που μπορεί να ιαθεί ο ασθενής. Εδώ θα πρέπει, κύριε Κόκκινε, λίγο να γίνει ένας διαχωρισμός, γιατί είναι άλλο ο καρκίνος του προστάτη που τον ανιχνεύουμε σε ένα πρώιμο στάδιο, ο οποίος μπορεί να είναι και 100% ιάσιμος, θεραπεύεται πλήρως. Ναι. Οπότε μην ακούει ο κόσμος που πάσχει από κάποια κακοήθεια στον προστάτη και τρομάζει, γιατί είναι κάτι που διορθώνεται σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Και είναι άλλη πάθηση όταν έχουμε καρκίνο του προστάτη που μπορεί να έχει δώσει κάποιες μεταστάσεις στους λεμφαδένες, στα οστά, αλλά και εκεί πάλι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά φαρμακευτική. Δηλαδή είναι κάτι που πλέον αντιμετωπίζεται και μπορεί να ιαθεί. Αντιμετωπίζεται, μπορεί να ιαθεί 100%. Οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της περίπτωσης? Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης, αλλά να πούμε και κάτι βασικό, πώς θα γίνει και η διάγνωση. Σωστά. Γιατί και ο κόσμος που ακούει νομίζω ότι με ένα PSA μόνο, εάν αντιληφθεί το ο πρώτο ουρολόγος, είναι μέσω της αιματολογικής εξέτασης. Μία απλή εξέταση αίματος, όπως κάνουμε για ζάχαρο, για χοληστερίνη. Και από τις τιμές μας λέει ο παθολόγος ή ο εκάστοτε γιατρός. Το γράφουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά και για κάποιον που είναι ανασφάλιστος, που δεν μπορεί να γράψει μέσω του ταμείου του, 11 ευρώ κοστίζει. Δεν έχει κάποιο κόστος. Ναι. Είναι αμελητή από που πρέπει να γίνεται, ναι, είναι άνω των 45 με 50, mm-hmm, μία φορά ένα έτος, ή αν κάποιος έχει στην οικογένειά του συγγένεια πρώτου βαθμού με κακοήθεια στον προστάτη, το ξεκινάμε μετά από τα 40. Ναι. Την απλή εξέταση αίματος. Εφόσον ο ουρολόγος κρίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, γιατί πρέπει να επιβεβαιωθεί, δεν επιβεβαιώνεται μόνο με μια εξέταση αίματος, η επιβεβαίωση γίνεται με τη βιοψία του προστάτη. Σωστά. Παίρνοντας πολύ μικρά κομματάκια, μεγέθους καρφίτσας. Με ιστολογική εξέταση να επιθέσω. Ακριβώς, κύριε Κόκκινε, με ιστολογική εξέταση. Από εκεί πιστοποιείται εάν υπάρχει κάποια κακοήθεια ή όχι. Οπότε είναι κάτι παραπάνω από το PSA. Μας είπατε ότι αν παρατηρηθούν τιμές οι οποίες δείχνουν ότι δεν είναι οι καλές, οι σωστές, θα πρέπει να το κοιτάξει περισσότερο, να δει ο ουρολόγος αν υπάρχει υπερπλασία, να γίνει η εξέταση αυτή, προκειμένου να είναι ο άνθρωπος σίγουρος ότι δεν υπάρχει κακοήθεια. Ακριβώς, γιατί η τιμή σαν τιμή δεν είναι απόλυτο εάν σημαίνει κακοήθεια ή όχι. Κάποιος που έχει, είπαμε ότι είναι το όριο το 4, κάποιος έχει 7 PSA, αλλά έχει 7 εδώ και 4 χρόνια. Άρα δεν σημαίνει κακοήθεια. Παίζει ρόλο και το σκαμπανέβασμα της τιμής. Μάλιστα. Ερώτηση. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει, και το λέω γιατί αφορά και συγγενικό μου πρόσωπο, έχει κάνει αφαίρεση προστάτη, και ολική αφαίρεση προστάτη, και παρόλα αυτά παρουσιάζει καρκίνο του προστάτη. Είναι η άσημη αυτή η περίπτωση? Βεβαίως και είναι η άσημη, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για έναν ασθενή ο οποίος χειρουργήθηκε για καρκίνο του προστάτη. Άρα τι σημαίνει για να χειρουργηθούμε για καρκίνο του προστάτη? Ότι δεν ήταν μεταστατική νόσος. Γιατί αν εξ αρχής υπήρχε μετάσταση, είναι ανεγχείρητο το καρκίνο μας στον προστάτη. Σωστά. Από τη στιγμή που χειρουργείται κάποιος, μετά από κάποια χρόνια μπορεί πάλι να δούμε την τιμή του PSA από 0 που έχει πάει μετά το χειρουργείο να αυξάνεται. Άρα τι λέμε? Ότι υπάρχει μια τοπική υποτροπή της νόσου. Που και εδώ υπάρχουν φάρμακα, η λεγόμενη ορμονοθεραπεία του προστάτη. Μάλιστα. Με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να μην τρομάζει ο κόσμος από την λέξη καρκίνος του προστάτη. Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται σε στενή παρακολούθηση με τον ουρολόγο του, αλλά δεν θέλει και να επαναπαυόμαστε. Αυτό εδώ ήθελα να σας πω. Από τη στιγμή που θα δει τη τιμή του PSA, PSA του να πέφτει, γιατί την PSA μπερδευτήκαμε, από μια τιμή πολύ μεγάλη, όπως είπατε, 7, 8, 10, να πέφτει κάτω από το 1, 0,1. Αυτό σημαίνει ότι η άθικη θα πρέπει να συνεχίσει να προσέχει και να ελέγχει, γιατί είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Μόνο που λέμε για καρκίνο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ο ίδιος που είπατε ότι γνωρίζετε και κάποια πράγματα παραπάνω, ότι δεν είναι κάτι που το διορθώσαμε μία φορά και το αφήνουμε στην τύχη του Θεού.
είναι κάτι που θα πρέπει συνέχεια να παρακολουθούμε, να είμαστε ασθενείς οι οποίοι να ακούμε τον γιατρό μας, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, αλλά ό,τι στραβό και να γίνει στο μέλλον, διορθώνεται. Μάλιστα. Είστε γιατρός γενικά με θετική ενέργεια. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο για μένα συνάδει, για πολλούς όχι. Η ψυχολογία για σας πόσο μεγάλο ρόλο παίζει πάνω σε αυτό, γιατί έτσι και γνωριστήκαμε και ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζετε οποιοδήποτε θέμα, από το πιο πλέον αστείο μέχρι το πιο σοβαρό. Η ψυχολογία του ασθενούς, σε εισαγωγικά. Η ψυχολογία παίζει όπως και στα πάντα το μεγαλύτερο ρόλο. Εγώ δεν θέλω, δεν τα λέω αυτά για να ακούγονται καλά στα αυτιά κάποιων. Είναι πραγματικότητα. Δεν είναι ότι έχω θετική άβρα γιατί είναι ψεύτικη άβρα. Είναι αληθινή γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα. Η ψυχολογία παίζει πολύ ρόλο και δεν χρειάζεται κάποιος ασθενής με τέτοια προβλήματα να τον παίρνει από κάτω που λέμε. Και να τα παρατάει. Όχι, προς Θεού, είναι κρίμα από το Θεό. Η επιστήμη πλέον έχει προχωρήσει όπως μου έχετε πει. Έχει προχωρήσει και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και πολλοί τρόποι αντιμετώπισης ενός καρκίνου προστάτη. Πέρα από το χειρουργείο που είναι ακόμα και σήμερα το νούμερο ένα, και ξαναλέω για προστάτη ο οποίος είναι για καρκίνο του προστάτη, για εντοπισμένο καρκίνωμα και όχι για μεταστάσεις σε άλλα όργανα, υπάρχουν οι ακτινοβολίες του προστάτη που γίνονται, υπάρχουν οι χειρουργικές θεραπείες που είναι, έχουμε φτάσει στο ρομπότ λαπαροσκοπικά, ακόμα και ανοιχτά, ακόμα και σήμερα χειρουργία. Υπάρχει σε μεγάλους ασθενείς, κάποιος που είναι 80 χρονών και ανιχνεύεται με καρκίνο του προστάτη, μπορεί να μην τον χειρουργήσουμε, γιατί μπορεί να είναι ένα καρκίνωμα το οποίο να είναι χαμηλής κακοήθειας, χαμηλής επιθετικότητας. Και να το παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Χαίρε να γνώση του, αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη και τη διάθεση να μας δώσετε τα φώτα σας. Ο κύριος Αναγνώστης, το οποίο είναι στην Εγνατίας 96 και μπορείτε να πάτε για ό,τι πρόβλημα έχετε μακριά από αυτό το χειρότερο το οποίο αναφέραμε σήμερα και για οτιδήποτε άλλο από τα πολλά τα οποία μας έχει πει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ και κάθε φορά χαίρομαι που μιλάμε μαζί, κύριε Γογκίνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, επαναρχόμαστε στα θέματα. Τι διάκριση σου δίνει, βιολογικό ή. Για καρκίνο μιλήσαμε. Για καρκίνο. Ναι. Ωραία, για ωραία κουβέντα μιλήσατε. Εντάξει. Ευχάριστη κουβέντα. Πολύ ευχάριστη κουβέντα. Α, εξής από ωραία, Καστρο, είναι δύσκολο να σε άρεσε αυτά τα χρόνια. Να έχεις ομάδα στο ποδόσφαιρο να βολοθαίνεις στα χωράφια 4 χρόνια και να ελπίζεις σε φύφρα κάτω στο παιχνίδι μπάσκετ και μείνεις στην κατηγορία. Και φυσικά στο μπάσκετ που είναι δίθεν το άθλημά σου να σε νικάει η πιο μικρή ομάδα της πόλης στην έδρα σου. Α, εξής λέει τα δικά του για να ειδικάρει. Γιατί ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Σιγά τον ΠΑΟΚ. Τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ένα λοιμό είναι που παρακαλάει το Σαββίδι να του δώσει ένα μεροκάματο. Και αφιερώνει την νίκη στο Σαββίδι, ο Πρέλεβης θα πάρει κανένα μεροκάματο, κανένα φράγκο άνθρωπος και αυτοί οι οποίοι είναι εκεί πέρα με τα ψίχουλα να πούμε. Εντάξει. Ο Αυτοκράτορας και ο Παντοκράτορας μας πρίξανε. Ο Αυτοκράτορας και ο Κλειδοκράτορας. Ο Χατζινάκος τα έπιασε όλα αυτά στο μπάσκετ και αυτό το ζηλεύει ο Κόκκινος και δεν τον άφησε να δώσει προγνωστικά. Μπράβο. Τι μπράβο. Χάρηκε, σου τα έπιασε. Φυσικά, άρα πληρώθηκε ο κόσμος. Και εσύ χάρηκε που πληρώθηκε ο κόσμος. Γιατί να στεναχωρεθώ από την τσέπη μου, τα χάσα. Αφού. Άσε διάλα. Πάει στα άλλα θέματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπω στο προπό. Μπαίνει άλλο τώρα να πληρωθεί ένα δελτίο. Ότω τι. Γιατί δεν φτιάχνει από σένα τα πράγματα. Εσύ τι λες, μπράβο. Φυσικά και μπράβο. Χαίρεσαι, τα λύσεις. Χαίρομαι να βλέπω κόντρα. Μπράβο, Γρηγόρη. Ρε φίλε, δεν παίζουμε κόντρα, δηλαδή. Ναι. Αν παίξουμε τάβλη εμείς οι δύο. Ναι. Χάρτια. Μπόξ, ναι. Ποδό ναι. Και χάσω. Ναι, ναι. Θα με χαλάσει πια σε βρίσκω κάτι θες. Ναι. Όταν τα κερδίζεις από ένα παιχνίδι το οποίο δεν τα παίρνεις από μένα. Γιατί να στεναχωρηθώ. Πού αυτά, αυτά τα χριστιανικά στάματα. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Ναι, 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 ναι. Λογικό είναι. Μπράβο, παίζε, όταν, αν δεν χάνω εγώ. Λογικό είναι τώρα που χάρηκε που έγινε ο Χατζινάκος 5 στα 5. Μπράβο. 7 στα 7. Φυσικά. Χάρηκε. Άρα πληρώθηκε ο κόσμος. Μάλιστα. Δεν έχει κέρδος αυτό. Εγώ λέω ότι μέσα σου λες το παλιοκοντό να πούμε να τα τρακάρει και να φύγει από τη ζωή. Τι βλάκα. Έτσι νομίζω λες από μέσα. Εγώ είμαι από μέσα σου τι λες. Τα να παίξω καλά λέτε όλοι να πούμε. Ναι. Μάθε το Ριβάλτο λίγη μπάλα, η καμπάλα, η καμπάλα. Τους απίθανους κάτι μηνύματα που στέλνουν. Είδες, και εσύ παίρνεις μεροκάμα, του βγάζεις τον ορολόγο, λες τα μηνύματα και παίρνεις λεφτά. Είσαι ο πιο αργόμιστος Έλληνας, όπως. Είσαι ασύλληπτος. Όχι, είναι ο Δράκος, απίθανος παίκτης, αλλά σαν προπονητής τίποτα. Στον Ολυμπιακό, θυμάμαι, κοιμόταν στον πάγκο, χάσαμε ευρωπαϊκό μέσα από τα χέρια μας. Κοιμάται όρθιος, δεν καλά σε λέει. Προπονητή τώρα τον κάνατε το Γιαννάκη. Εγώ λέω ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης έκανε το έγκλημα να γίνει ο Αναστασιάδης. Παναγιώτης Γιαννάκης τη βόλεψε μια χαρά. Ξεθάφτηκε από το προπονητηλίκι που ήταν θαμμένος. Πήγε στον Άρη.
Πήρε τα λεφτά από το χορηγό, μια χαρά πληρώθηκε. Μείναν οι παίκτες απλήρωτοι και αυτοί που παίζουν φέτος και οι περσινοί. Έκανε κάτι παρανόμο. Ναι, σταμάτα ρε κόκκινε ρε. Ναι, έκανε κάτι πολύ έτσι, δυσάρεστο. Ποιο? Έκανε πλάτη σε δύο τύπους οι οποίοι είναι να του βαράσει τα κεφάλια για να τα λύγεις. Ο Λάσκαρης με την άλλη τη χοντρή, την Τζόρτζια. Αυτό έκανε. Okay. Έκανε πλάτες αυτούς, έκανε το δύο από το. Θέλει πολύ μυαλό για να το καταλάβεις. Θέλει δηλαδή μαθηματικά να ξέρεις. Έκανε σε αυτά τα δύο στους καταστροφείς του Άρη που τους βλέπαν τέσσερις μήνες και κάνανε μόκο όλοι αυτοί εδώ που λένε ότι οι Αριανοί κοιμούνται όρθιοι. Τα ίδια λες και για τον Άγγελο Επικούμενου. Τα ίδια λες και για τον Άγγελο του Κούμενου. Τι τα ίδια λέω για τον Άγγελο. Για τον Άγγελο Αναστασιάδη επιδιοικήσε ως Κούμενο, τα ίδια λες. Γιατί τι έκανε ο Αναστασιάδης. Πλάτες στο Κούμενο. Τι πλάτες τον έκανε. Πλάτες. Δεν έκανε πλάτες στο Γιάννη Γούμενο. Τι πλάτες τον έκανε. Τότε που έλεγε ο Γούμενος ότι διαθέτω ένα εκατομμύριο ευρώ, ναι, ναι, αλλά ναι. Δεν ήθελε ο Άγγελος να κάνει μεταγραφές ναι. Και διάφορα τέτοια. Ναι, έκανε πλάτες, ναι. Αν ήταν έτσι, έκανε πλάτες. Αν ήταν έτσι. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ναι, ρε, και κόκκινε. Κάτι άλλο για τους καθηγητές. Ναι. Όποτε πέφτει Κυριακή, ναι. Πάντα Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή κάνουν τη γιορτή. Τεμπελόσκυλα. Τι τους κάνει τεμπελόσκυλα. Τεμπελόσκυλα είναι, ρε, τριήμερα τώρα. Κυριακή δεν έπεσε. Τι να κάνει ένα παιδί το οποίο πάει σχολείο. Ναι, τι να κάνει. Να μάθει σήμερα. Να πάρει, το βιβλίο και να διαβάσει. Τι είναι αυτό που γιορτάζει. Ναι. Να πάρει το βιβλίο και να τα μάθει. Άμα τα μαθαίνουν στο φροντιστήριο. Άντε φύγει δεν από εδώ. Δεν πρέπει να μάθει, γιορτάζουμε. Να μάθει, να πάρει το βιβλίο και να μάθει. Ρε φίλε, εσύ δεν είσαι δάσκαλος. Τι εγώ δεν είμαι. Εύκολα μιλάς για τη δουλειά του άλλου. Εγώ είμαι δάσκαλος. Τι δάσκαλος, ρε, και καθηγητής. Να είναι καλά τα φροντιστήρια που μαθαίνουν τα παιδιά τα γράμματα. Να σου πω. Για ένα σύστημα το οποίο παγκοσμίως λειτουργεί με αυτό το τρόπο. Όχι, παγκοσμίως. Δεν έχω δικαίωμα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί. Έτσι γουστάρω και λέω και όχι, τα βάζεις. Λες και είναι ο Έλληνας εκπαιδευτικός κακός ή ο Γερμανός. Τι, τεμπέλης είναι, τι είναι. Τεμπελχανάς είναι, τι είναι. Πόσες μέρες δουλεύει το χρόνο. Και τα παιδιά τα μαθαίνουν τα γράμματα στο φροντιστήριο. Έχεις δικά να μαθαίνει γράμματα στο σχολείο. Άντε ρε πάνε πάει και εκεί πέρα. Πα φτιάξτε εσείς την κοινωνία που φτιάξετε τα μικρόφωνα και γλύφετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όποιον έχει λεφτά. Άντε πάτε παρακάτω. Άντε από εκεί πέρα. Κάποιοι τους βρίζουν. Άντε τελείωνε, άντε. Αν κάνεις πλάτη στους καθηγητές. Καλά τα λες, Δραπτόπουλε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, δηλαδή είναι κοπρίτες, κλέπτες, απατεώνες και λαμόγια. Εκτός από τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους πρόεδρους των μεγάλων ΠΑΕ. Οι οποίοι κρατούν όρθιοι αυτή τη χώρα. Πάμε παρακάτω. Προγραμματιστής από Αθήνα. Ο Ηρακλής πώς θα αποδημιουργηθεί για τις κατηγορίες που έπεσε τώρα που θα αλλάξει ο νόμος ή ήταν απλά ο σάκος του Box. Το νομικό επιτελείο του Ηρακλή κάνει αγωγές και το λιγότερο που έχει να κερδίσει είναι τεράστιες οικονομικές αποζημιώσεις βάσει των διοκτικών δικαιωμάτων από τη Λίγκα και την Όδα για τα χρήματα. Το νομικό επιτελείο του Ηρακλή από τα σπόρια έχει να φάει μόνο τα τσόβλια. Ούτε το σπόρι έχει να φάει. Εσύ διαφώνησες. Εσύ τώρα είπες στο νομικό επιτελείο του Ηρακλή, τώρα να ακουστεί και ο Ηρακλής. Έκανε μια αυτή εκεί να ακουστεί και ο νομικός του Ηρακλή. Σου λέει εγώ να μην βγω στο ραδιόφωνο να μιλήσω. Σαν το στάμπο εκεί πέρα να με μάθουν καμιά δεκαριά, πιάσω και εγώ καμιά τριανταριά πελάτες ακόμα. Πάνε άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ναι, άλλα θέματα. Θες να πούμε για την εθνική. Ποια εθνική. Για αυτό το οποίο γράφει. Έβγαλε στον ουρολόγο, πούμε και για την εθνική. Θα μας περάσει ο Λίμπα, θα μας περάσει ο Extra Sport, θα μας περάσει και το Volkswagen Polo, να πούμε. Κλειστό σταθμό. Τελείωνε, ρε κόκκινε. Άντε, τελείωνε. Επίσης για την εθνική. Και κλειστό σταθμό το ανέστησε. Άντε, τελείωνε. Τι να πω. Μια και τα σπορ του Βορρά θα μας περάσουν. Να πιάσει την κουβέντα για την εθνική. Βγάλει του ουρολόγου, βγάλει του ανδρολόγου, βγάλει του καρκίνου, του μεταστατικού, θα φύγουν όλα κλείσει το ραδιόφωνο. Άιτ, τελείωνε. Τελείωνε, σαχλαμάρα. Το Βασιλακόπουλο, Βασιλόπουλο τον έκανες. Okay, στο λοιπόν. Τρίτο λεπτό της έκανες. Τι λοιπόν, ο βασιλιάς του Σαρδάμης. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Λάθος τον νικητή. Αποστολόπουλος λέει, Αποστόλου τον είπες. Αποστολίδη τον Αποστολόπουλο. Τι να με δώσει μια σειρά και δύο σειρές. Τι να διαβάσω χορηγούς. Άσε με ήσυχο. Πόσα λάθη θα κάνεις. 50. Και λοιπόν. Λοιπόν τι. Όποιος μιλάει κάνει λάθη. Άντε δεν έχει δύο εβδομάδες προτάσμα και δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρουμε. Έβγαλε το δικαστή και αυτό και κλάματα και ιστορία. Εσύ ήσουν σίγουρος ότι χθες θα βγει η απόφαση. Ποιος? Όχι, εγώ πήρα τηλέφωνο του Θωμαίδη και μου λέει δεν θα βγει η απόφαση. Εγώ είμαι βοηθός του Θωμαίδη στα δικαστικά ρεπορτάζ. Έχουν λυσάξει με το Θωμαίδη και πού το ξέρει ο Θωμαίδης και με ποιον μίλησε ο Θωμαίδης. Μιλάει απευθείας ο Θωμαίδης. Θωμαίδης, ρε εσύ, από το 85 που τον ξέρω εγώ, που έγραφε στη Θεσσαλονίκη, 35 χρόνια ασχολείται με αυτά. Τι κάνει δηλαδή. Αυτή είναι η δουλειά του. Ξέρεις εσύ παραπάνω από τον Θωμαίδη. Και πού το ξέρει ο Θωμαίδης και γιατί βγάζει αρνητική. Γιατί αυτό μαθαίνει. Τι έχετε μάθει, να ακούτε όλα τα ωραία,
Τα σάλια! Αν έβγαζε θετική, πιστεύει θα σχολίαζε κανείς? Όχι. Θα σχολίαζαν οι αεξίδες. Θα έβγαιναν οι αεξίδες, δεν και θα έλεγαν. Και πού το ξέρει ο Θαμπαΐδης? Και ποιος τον είπε το Θαμπαΐδη? Μιλάει με τον, με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Πώς εσύ τι βλέπεις? Ο Θαμπαΐδης. Το είπες. Ό,τι βλέπει και ο Θαμπαΐδης. Ό,τι βλέπω ο Θαμπαΐδης βλέπω κι εγώ. Δεν τολμάς δηλαδή να ρισκάρεις κάτι? Όχι, δεν τολμάω. Σε κάποιον ο οποίος ξέρει το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα, τον έξυπνο σαν και εσένα δεν θα τον κάνω. Με το που έκανες πρόβλεψη για τον προπονητή, τον υποψήφιο του Ολυμπιακού, υπάρχει επίσημη διάψη από τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ ωραία. Ότι δεν μιλάει με αυτό. Καλύτερα. Προπονητάκος είναι. Προπονητάκος. Προπονητάκος. Σέρβος προπονητάκος. Μιλόγευτς και κλάει μάιμ. Κάτι μάγουλα. Πήρε εκεί τον Πανιόν, ήρθε στην Τούμπα. Έβαλε το ρισβάνι 30 μέτρα μακριά από τον Πρίγιοβιτς. Πάρ το 1-0. Άιτε, δεν μ' αρέσουν εμένα. Εμένα είσαι ο Παντελίδης. Τι είσαι ΑΕΚ 2-0. Ποιο είσαι εσύ ΠΑΟΚ 3-2. Τι είσαι εσύ Ολυμπιακός 1-1. Ποιο είσαι εσύ Ολυμπιακός ξανά 1-1. Ποιο βοηθάει τον Παντελίδη? Άιτε, μπράβο. Τι, ποιος που? Ποιος θα βοηθήσει τον Παντελίδη? Ωραία, ο Παντελίδης θα σου πω. Έχει τρία μαγαζιά, τέσσερα. Άμα σηκωθεί το πρωί και αυτού που φεύγει από το ποδόσφαιρο, χέστηκε ο Παντελίδης. Θα ζήσει από εκεί. Ναι, θα ζήσει από εκεί. Του πει τον Παντελίδη λοιπόν, δύο, ο πρόεδρος του Αστέρα Τρυπόλεως θα κάτσει να χάσει από τον Πάκου, θα πει πάρε τους παίκτες, εδώ θα κερδίσετε. Να χαρώ το φίλο μου. Να χαρώ το φίλο μου. Άμα άλλος ανοίγει τα πόδια δεν γουστάρω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ούτε το Λατρόβιτο που άνοιγε τα πόδια, ούτε η Ξάνθη που ανοίγει τα πόδια στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, κάνατε άνοιξε τα πόδια. Ου, άνοιξε τα πόδια και τα χέρια άνοιξε. Και τα χέρια. Ου, και τα χέρια και τα αυτιά άνοιξε. Και τα αυτιά. Ναι. Και παρεξηγήθηκε στον Ατρόμητο που βγήκα στο Sport Day, πώς λέγεται το. Ένα site, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και είπα ότι ο Ατρόμητος ανοίγει τα πόδια. Και όχι, ο Ατρόμητος δεν ανοίγει τα πόδια. Τι ανοίγει, τα χέρια ανοίγει. Άφηγεται από εδώ πέρα, ρε. Ηθικολόγοι όλοι. Τη πλάκα θα πούμε. Ηθικολόγοι. Ηθικολόγοι. Ηθικολόγοι του προκτού τώρα όλοι. Ο άλλος βγήκε από εκεί πέρα, γιώτα 4, πάω πολεμήσω, λέει. Ο άλλος, οποιοδήποτε βγαίνει. Ο άλλος έβαλε μέσα να μην πάει στον Εύρο και θα πάω πολεμήσω. Θα πάω πολεμήσω. Σε βάλα δύο σκοπιές παραπάνω και λιποθύμησες να πούμε. Πάω πολεμήσω. Λογάδες όλοι. Ελληνάρες. Μια αποζημίωση για τηλεοπτικά τη δικαιότητα, ο Ρέμονς, όχι ΑΕΠ, το είπε ο δικηγόρος του Εραστέχνη. Μάθε λοιπόν, φίλε μου, ότι δεν δικαιούται το φυσικό πρόσωπο το οποίο δημιουργεί τα κράτη. Πώς το φυσικό πρόσωπο δεν δικαιούται και δικαιούται μόνο τη ζημιά, να πούμε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Αν δικαιολογήσει ότι αυτό. Φυσικά θα δικαιολογήσει. Άμα εγώ πληρώνω τα χρέη, θα πάρω και, και το κέρδος. Τα πληρώνει, τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε, εσύ τι λέτε, τα πλήρωσε. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Εσύ το βρίζετε. Τεχνικό είναι αυτό το ρεπορτάζ. Γιατί να τον πάτε, να το πείτε μια καλή κουβέντα, σα βρήκα έναν σε ήχη εκεί στον Ιράκ, τον βρίζετε. Ερώτηση για εσένα. Εμένα. Αν η ΑΕΚ και τον Ιβάν για πρόεδρο. Ναι. Πόσους βαθμούς πάνω θα ήταν αυτή τη στιγμή? Ο παδί του Πάουκ έχουν σκεφτεί ότι αν δεν καταφέρουν και με το 5 να πάρουν πρωτάθλημα, ότι δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία. Έρωτηση και αν θες απάντηση. Άμα ήταν ο Ιβάν. Πρόεδρος του ΝΑΕΚ. Και ο Μελισσανίδης στον Πάουκ. Ναι. Ο Πάουκ θα το έπαιρνε. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Χτυπάω στον αέρα. Τι να με χτυπήσει. Είσαι το κάτι άλλο. Κάφρα πέρα χτυπήσει, καλό. Για μένα με χτυπήσει. Πάμε τρελάντι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμουδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance, με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. goldmall.gr. Δωρεοπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο, με ένα κλικ. Αποκτήστε τώρα δωρεάν δωρεοπιταγή έκπτωσης 10 ευρώ για έλεγχο κταίο ενός επιβατικού αυτοκινήτου και με ετήσια κάρτα καυσαερίων. Και με δύο επιπλέον δώρα με την υπογραφή της Οτέκο στην Πηλαία. Κερδίστε ευρώ για τον έλεγχο του οχήματός σας έξυπνα και ποιοτικά. Δείτε και εκτυπώστε τώρα την προσφορά στο www.goldmall.gr. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την all4home.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. all4home.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. all4home.com.gr. Ναι, πού θα πάμε? Θέλεις να πάμε να πάρουμε τη λαμπάδα σου? Ή θέλεις να πάμε να ψωνίσουμε ρούχα? Ή θέλεις να πάμε κάπου που έχει όλα τα τέλεια παιχνίδια?
Ή μήπως θέλεις να πάμε για σοκολατένιο αυγό? Να ναι, και άμα τα θέλω εγώ όλα αυτά μαζί. Τότε πάμε στο Σκλαβενίτη. Όλα όσα χρειάζεστε για τις μέρες του Πάσχα, από διακοσμητικά, λαμπάδες, δώρα για το βαφτιστήρι, παιδικά ρούχα Look at Me, έως κάρβουνα, ψυσταριές και μοναδικές προσφορές, θα τα βρείτε στο Σκλαβενίτη, ποιοτικά, διαλεκτά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτη. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ, η μοναδική στην Ελλάδα, με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Έχουμε και λέμε Dior, check. Gucci, check. Makita, check. Fendi, Marc Jacobs, Jimmy Choo, check. Oliver Peoples, Alain Miquelet, Carrera, check, check, check. Γι' αυτό σας λέω τόσο καιρό, χωρίς τα γυαλιά μου δεν πάω πουθενά. Από το Ζωγράφο φυσικά. Οπτικά Ζωγράφος, τα καλύτερα οπτικά με κύρος και αξιοπιστία στην καρδιά της πόλης. Ερμού 77, πλατεία Αγίας Σοφίας και στο optics.gr. Οπτικά Ζωγράφος, χωρίς τα γυαλιά σου δεν πας πουθενά. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Γιώργο, τι έχεις? Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ωστόσο το νιώσες κι εσύ. Το νιώσα. Κι εγώ το νιώσα. Αν νιώσατε αυτό που νομίζω ότι νιώσατε, κι εγώ το νιώσα. Και πού ήσουν όταν το νιώσες? Στο περίπτερο. Εγώ στο μίνι μάρκετ. Α, κι εγώ το νιώσα. Τώρα λέμε που ήμασταν. Εγώ ήμουν στην πλατεία. Ποιος έμεινε? Εγώ. Εσύ, πού ήσουν? Στο πρακτορείο. Στο επίκεντρο. Το Scratch είναι παντού. Για να μπορείς να κερδίσεις παντού. Αφού τώρα οι επιθυμίες σου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όπου κι αν βρίσκεσαι. Τα παιχνίδια Scratch σε περιμένουν στα πρακτορία ΟΠΑΠ και τους Λαχιοπόλες, σε περίπτερα, μίνι μάρκετ ψηλικά, βενζινάδικα και στα καταστήματα ΕΛΤΑ. Τώρα μπορείτε να βρείτε παντού το νέο Scratch 100.000 ευρώ. Scratch. Τύχη στη στιγμή. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομιλό ΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξει υπεύθυνα. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Όχι πια. Γιατί τώρα υπάρχει το Apollo Airport Parking. Τώρα και με σούπερ προσφορά τριημέρου. Κάθε Παρασκευή έως και Κυριακή αφήνεις το αυτοκίνητό σου μόνο με 10 ευρώ. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-474041. Απόλο για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο, αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτου. Απόλο και ξένιασες. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Η
Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Κανείς άλλος δεν μπορεί να γεμίσει το σπίτι με τόση νοστιμιά, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει Lidl. Τριήμερο προσφορών στα Lidl με φυσικό χυμό πορτοκάλι Εβίβα 1 λίτρο, 25% φθηνότερα, 59 λεπτά. Γκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος, 33 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 16 λεπτά. Αχλάδια κρυστάλια Τυρνάβου, συσκευασία 1 κιλό, σε απίστευτη τιμή 99 λεπτά. Και ελληνικές ντομάτες Ετσαμπί, το κιλό 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές πλέον το 23, 10 και 3, 90 για είναι δικά σας. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνεις την ορθική διαγραφή του αυτοκινήτου σου σε ένα μόλις λεπτό, κλεπώντας το 18133 και έχοντας μπροστά σου την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών. Και μην ξεχνάτε ότι στο www.park.gr όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο, το 2310 για τα 390, υπενθυμίζω ότι γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη Αρνή, σε περίπου 5 λεπτά θα δώσουμε ένα ακόμη όνομα, προκειμένου να κληρωθεί ένας ακόμη, ο οποίος θα εξασφαλίσει τον παγκαλιά του Κοβελία για το φετινό τραπέζι. Άντε, να πω ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου μπορείτε να βρείτε στην έκθεση αυτή την περίοδο όλα τα αυτοκίνητα σε τιμές μοναδικές. Ενδεικτικά λέω, το Καρόκ μπορείτε να το πάρετε κάτω από 20.000 ευρώ, όπως και πολλά ακόμη αυτοκίνητα. Περισσότερα στο 2310-596-596, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Για μπάσκετ μιλήσαμε σήμερα. Λίγος κόσμος, ένας έμεινε. Τι θες, ρε. Ένας έμεινε το 2310-493 δικά σας. Τι να μιλήσει για μπάσκετ. Για ό,τι θέλει θα πει. Τι να πει, ρε κόσμος. Είναι δυνατόν, φίλε, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ να κινδυνεύει να πέσει την Α2. Ναι, έλατε, τι αυτοκράτορας. Χρωστάει 5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε. Δεν χρωστάει 5, λιγότερα. Ναι, λιγότερο, ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακούω την αγαπημένη μου εκπομπή εδώ και πολλές μέρες, και αυτή δεν είναι άρια τη δική. Σε βρίζουν κάτω στην άκρη, σαλιάρι, εσένα. Ακούω και κάποιες άλλες εκπομπές καθημερινώς πάλι στο Μετρόπολη. Ναι, ναι. Αυτό που διερωτώ με... Διερωτάς. Είναι το εξής. Άκουγα άλλο ραδιόφωνο εγώ τόσο καιρό, γιατί μου φαίνεται. Γιατί εγώ θυμάμαι τους ομοειδεάτες και φιλούς μου αεξίδες. Να ορίονται. Να ζητάνε τα πρωταθλήματα μέσα στο γήπεδο. Να μιλάνε ποδοσφαιρικά. Και σήμερα έχουμε γίνει οι πρωταθλητές της κυβίστησης. Έχουμε ξεπεράσει το Πετρούνια και λέω εγώ τώρα, θα πανηγυρίσετε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα πάρουμε στα χαρτιά. Δεν τρέπεστε λίγο να αλλάξετε ομάδα? Δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Τελείωσε το παραμύθι. Πάει. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ πάρει το πρωτάθλημα και η διαφορά της από τον δεύτερο είναι πάνω από 3 βαθμούς και αιτία είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, να μην το πανηγυρίσει κανείς. Επανάληψη του αγώνα, απαγόρευση εισόδου σε ποδοσφαιρικό γήπεδο διαβίου για το Κομίνι και το Ποντίκι, και τον Μίχελ και τον Σαββίδη ας τους κρίνει ο δικαστής. Η ΑΕΚ μπήκε 90 λεπτά να παίξει μπάλα. Ο κόσμος ήταν υποδειγματικός. Τώρα για ποιο λόγο ο κύριος Λισάνδρου ανέξυπνα προόλαμε τον κύριο Κομίνη και του διεμήνυσε ότι δεν μπαίνουμε μέσα
προκειμένου να μην προλάβει ο κύριος Κομίνης να ζητήσει την επανέναρξη, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ότι οι ομοειδεάτες σου έχουν ακριβώς την αντίθετη άποψη. Να γίνουν Ολυμπιακός. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Όπως βλέπεις, πάντα υπάρχουν ανατρεπτικές απόψεις. Όχι, έπιασε δουλειά σε ραδιόφωνο της Καστοριάς και είναι παοξίδες το 80% και θέλει να έχει ακροαματικότητα. Δεν κατάλαβες τι κάνει. Μάλιστα. Τι μάλιστα ρε Βόδη. Δεκτό. Δεν καταλαβαίνεις ρε πίσω από το, την κάθε πράξη ενός ανθρώπου τι σημαίνει. Τι μάλιστα ρε. Δεκτό. Τι δεκτό ρε. Έπιασε σε ένα ραδιόφωνο της Καστοριάς δουλειά και το 85% είναι παοξίδες. Το γύρισε το έργο, τον κολάκεψε και ο Ραγκάτσης και διδάξε τον το παλικάρι τον έξι, την ψώνησε και αρχίζει και λέει τα δικά του. Πάμε για αυτό που λέει δεν έχει. Α, έφυγε από εδώ πέρα. Δεν το στοιχειοθετεί. Δεν το στοιχειοθετεί. Καλημέρα. Όχι. Ναι. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω μία τοποθέτηση του κυρίου Ραπτόπουλου, του φίλου μου, του καλού του Κωστή, για το χθεσινό μπασκετικό αγώνα. Τι να σου κάνω, ανάλυση τακτικής? Όχι ρε φίλε. Ναι. Μου αναλογεί, συγγνώμη. Μου αναλογεί 1-2 λεπτά σαν ακροατή στο τηλέφωνο. Δεν θέλω να μιλήσω, θέλω να μιλήσεις εσύ. Τελείωσε. Ναι. Κοίταξε. Χαίρομαι πάρα πολύ που δικαιώνομαι με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Δούριο Ήπο του, πες τώρα, του Λάσκαρη και της Τζόρτζια. Χαίρομαι πάρα πολύ που από το Σεπτέμβριο έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου στους Αριανούς για Τζόρτζια, Λάσκαρη και Γιαννάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγάλαμε πρώτοι εδώ ότι ο Γιαννάκης θα έχει πάρει τα λεφτά, έχει πληρωθεί νομιμότατα από εταιρεία χορηγό, ενώ οι παίκτες είναι απλήρωτοι. Και έρχεται τώρα το Μάρτιο η οικογένεια του Άρη να ξυπνήσει και να πει ότι καλό Γιαννάκης είχε 5 χρόνια να γίνει προπονητής. Ξυπνήσαμε μετά από 4 μήνες. Φίλοι του Άρη όμως δεν λένε ότι θέλει να φύγει. Περαστικά. Περαστικά. Αυτό έχω να πω. Φίλοι του Άρη δεν λένε ότι θέλει να φύγει. Οι φίλοι του Άρη δεν ξέρω τι θέλει. Εσύ είσαι οπαδός του Άρη ή του ΠΑΟΚ? Εγώ είμαι οπαδός. Το φίλο. Το φίλο. Γρηγόρη μου, ο Παναγιώτης είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να χάσει? Όχι. Σοβαρά μιλάω, Παναγιώτη. Όχι, κοίταξε να δεις, θα μπορούσε τώρα, ήταν ένα τυχαίο καλάθι, έτσι μιλάμε χαζά. Εγώ το έθεσα, όχι με ιντεγκά, λέω, όπως ο Άρης κέρδισε το ρέθμο και έσωσε τον ΠΑΟΚ, τον βοήθησε να παραμείνει κατηγορία, όφιλε ηθικά για σένα ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι τέτοιο. Ηθικά ναι. Δεν μου λες ρε φίλε, και εσύ και ο Κόκκινος, ποιος έβαλε τα δύο καλάθια, Ζάρας λέγεται. Ζάρας. Πού έπεσε ο Ζάρας? Στον Άρη. Του χρωστάει ο Άρης λεφτά? Του χρωστάει? Ναι. Του τάφαγε? Του τάφαγε. Ναι. Γιατί ο Ζάρας να μην θέλει να κατατροπώσει ένα σωματείο το οποίο είναι ανήθικο, ναι, απέναντι συμφωνώ, στον εργαζόμενο. Πολάκης. Πολάκης. Στο ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Λοιπόν, φίλε, θες να γελάσεις λίγο? Ναι. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα από τα Βαλκάνια, πραγματικά από το Κόσοβο, μια φωτογραφία. Έπεσε φωτοβολίδα μέσα στη Βουλή. Και γράφει ο ίδιος από κάτω, δακρυγόνο, ναι. Μείον 3 βουλευτές, λέει, στην αντιπολίτευση και μείον 2 μονάδες σε επόμενες εκλογές. Πρέπει να είναι τιμωρία. Απίστευτο. Γελάστε. Βαλκάνια, ρε φίλε. Γελάστε, βάλτε. Αστείο, πολύ αστείο. Είναι αστείο. Ο Παναγιώτης γελάει. Δεν είναι αστείο. Την αγάπη μου, σε αυτήν. Ο κύριος Πάρης Σισμανίδης έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390 γιατί κέρδισε. Το Αρνί. Ο Σισμανίδης. Πάρης Σισμανίδης. Μάλιστα. Τι είχε Σισμανίδης κάποτε? Τι είχε Σισμανίδης κάποτε? Παίχτη του Άρη στο ποδόσφαιρο. Τι είχε? Σισμανίδης Travel, το θυμάσαι? Σιγά, το ξέρουμε. Αυτό σε όλα. Και λοιπόν τι? Δεν υπάρχει πλέον, δεν κάνει διαφήμιση σου. Τι υπήρχε κάποτε γνωστό? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κωστάκη! Κλείσ' το ραδιόφωνο. Ο τέτοιος είναι. Ο Κιμπόκο είναι. Ο Κιμπόκο είναι. Έλα Κιμπόκο. Είπε ο Αρώνη να με δέσει ένα κατικάκι. Ο Αρώνη. Ναι, ρε. Ο Διαμαντής. Ο πρόεδρος του Μακεδονικού. Ο Διαμαντής έβαλε και τα λες αυτά, την αλήθεια. Ναι. Κλουκλου. Είναι δίπλα αυτός ο Αλυταράς. Οδηγεί. Ναι, οδηγεί. Πού σε πάει πάλι για φαγητό? Στη Γουμένησα. Κωστάκη. Έλα μωρί. Να πω και εγώ το τέτοιο μας. Ο Σάρας έβαλε το βρύποντο και πήραμε τη νίκη 65-66. Ένα πόντο με το Παλέτε Σπορ.
Ναι. Γλουγλου. Πηγαίνετε καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος στο μπάσκετ. Γιατί είσαι χαρούμενος, ρε? Γιατί κερδίσαμε το Λάρι 2-1, ένα το Παλατσάκι και ένα με το Παλέντεπορ. Παλέντεπορ κέρδισε στον Άρη στον μπάκετ, αλλά μιλες? Από εκεί και πέρα τι έκανε. Μπόκο, δεν μου λες. Συνεχίζει να πουλάς προστασία στο μαγαζί που εμφανίζει το Κώστας ή τέρμα. Στο μαγαζί. Στη Μαρμίτα, στην Ανατολική Στράκης. Α, περνάω και δεν το βλέπω το Κωστάκι. Κρύβεται. Περνάω και γιατί πάω στο Νέον, στο καφενείο. Πάει στο Νέον και κουτράρει εκεί. Άλλο κουτράρει. Θα σε δώσουμε έδρα στο Πανεπιστήμιο με θέμα την κούτρα. Θα είσαι φυγητή. Βοηθώ, θα πάρει τον κόκκινο. Άμα σε δει από κοντά, δεν θα λέει αυτά, Κιμπόκο. Βοηθώ τον κόκκινο. Άντε, ελπίζω να βγει ο Μόκολος να μην φύγει. Κόκκινε! Έλα, γόρι μου. Έλα. Τι έγινε με τον Ηρακλή, η ομάδα σου? Ο Ηρακλής ανεβαίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Μπράβο. Ακούς. Ακούω, Κιμπόκο. Ο Μακεδονικός. Καλά έτσι ήτανε. Δεν ήσουν στην γιορτή, μόνο ο Διαμαντής ήταν. Κρυβόσουν εσύ που φύγει. Δεν είχε φαΐ τζάμπα και λυκείο είχε. Ο Διαμαντής δούλευε. Λάθος κάνεις, εκεί ήταν ο Διαμαντής. Κλείσε. Γεια σου, Κιμπόκο. Κόκκινε, στα ρεπά σου να τον παίρνω εδώ. Να σε κάτι καθιστά. Ίδιο κεφάλι έχετε. Ορίστε. Όταν σε χτύπησε, γιατί είπε? Απαγάπη. Απαγάπη. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Λοιπόν, ιντερνετικά από Σύρο. Σύρο. Σύρο, Σύρο. Δώσε χαιρετίσματα τη φίλη μου την ώρα Βαλσάμι που είναι εκεί. Τώρα θα το έλεγα, γιατί είχα ακούσει μια ότι είναι εδώ η ώρα και δεν το ήξερα και την είδα κάτι στο ίντερνετ κτλ. Μένει εδώ μόνιμα. Μένει εδώ μόνιμα, τον... ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ανέβω πάνω. Ναι. Δευτέρα θα κάνεις το δικαστήριο, θα το κάνεις έτσι. Βέβαια. Θα ανέβεις. Ναι, έχω ένα φίλο, μένει μόνιμα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τον έχω πάρει τηλέφωνο γύρω στα απογευματάκι με το τρένο να ξεκινήσω μεσημεράκι και του έχω πει να πάμε να έρθουμε παρέα έτσι. Ναι, ναι. Α, δεις την ώρα, θύλησέ την. Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω ρωτήσει, δεν πρέπει να μένει μες στην πόλη Ερμοπόλη. Την να ώρα μένει προς πόλιο. Το βουνό επάνω μου είπε. Μήπως είναι αζόλυμνο αν ναι, εξυγειωνία. Ναι, ναι, και χτίζει ένα ναι. Σπίτι επάνω στο βουνό. Αν δεν θες, αυτός αν έχεις επικοινωνία, ρώτα αν είναι αζόλυμα, σε ποιο χωριό είναι και όταν μιλήσεις αυτά. Προχθές μίλησα μαζί. Δεν ξέρω αν ο Σύρο ξεκινημένα να πει. Προχθές. Θα τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν μου λες, λουκούμια θέλεις, σύζυγος εσύ, καλβαδόπιτες και τα λοιπά από τη Σύρο. Κοίτα, τα γλυκά τα αποφεύγω, αλλά άμα εντάξει, είναι... Εντάξει, σύζυγο μου, εντάξει. Ναι, εντάξει. Καλβαδόπιτα ναι. Και τα λουκούμια, από τα καλύτερα. Άντε καλά, καλή θες, θα σε περιμένω. Έγινε. Θα σε περιμένω. Είναι 12-10 ανατολικής φράξης. Θα το βρούμε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, έγινε. Τα λέμε. Έλα, πάει. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ωραία, λοιπόν. Ο Ραπτόπουλο είχε πει κάποτε πριν από μέρες ότι γιατί είχαν βγει μόνο οι οργανωμένοι όταν είχαν κάνει για την Ολυμπιακή. Ναι, δεν είδα κόσμο πλατιά μάζα. Ναι. Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι από τους παοξίδες ο οποίος δεν βγήκα, γενικά δεν πάω πολύ στο γήπεδο. Απλά αυτή τη στιγμή να ξέρουμε, περιμένουμε ένα σήμα και αυτή τη φορά θα βγούμε όλοι. Σήμα από ποιον? Αλλά, ναι, είτε από το Σαββίδι είτε από τους οργανωμένους για οτιδήποτε. Εγώ βλέπω μόνο τα γκολ, δεν πάω στο γήπεδο, γενικά δεν μ' αρέσει γιατί δεν έχει υπάρχει θέαμα. Δεν σ' αρέσει λόγω θέαμα, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό ότι είμαστε stand-by και αλλά πιστεύω ότι πάνω σε αυτό άμα γίνει κάτι χοντρό θα πάρει μπάλα και άλλα θέματα και πολιτικά. Οπότε θα ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό λοιπόν ότι πιστεύεις ότι η στάση των οπαδών του ΠΑΟΚ εξαρτάται από την απόφαση την οποία θα πάρει δικαιοσύνη. Ναι, βέβαια. Όχι μόνο από αυτό. Είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε συγκρατημένοι γιατί με αφορμή αυτό πιστεύω ότι... Ο Σαββίδης πάντως, ωραία το λες. Ο κύριος Σαββίδης πάντως θα ήθελε πάρα πολύ ένα δυνατό κόσμο από πίσω του, ένα στρατό και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα. Κάτι το οποίο δεν είχε τόσο καιρό. Κοίταξε. Και δεν έδειχνε να το πει. Δεν ξέρω, αλλά δεν είχε. Του προέκυψε τώρα
και βλέπω ότι είναι ιδιαίτερα δυνατός και πολύ δημοφιλής στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Άλλαξε το κλίμα. Ναι. Απλά να ξέρετε ότι οι πιο πολλοί παοξίδες που δεν φαινόμαστε είμαστε με το Σαμπίρ και για δεύτερο λόγο. Είναι ότι δίνει δουλειές και τη βάζει λεφτά στη Βόρεια Ελλάδα. Ας έρθει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελισανίδης και ο Μαρινάκης και δεν ξέρω ποιος άλλο. Να βάλουμε μπράβο για τους στη Βόρεια Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, ωραίος. Ναι. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίο το συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρυπόλεως μέχρι το 2020 για τον Σάββα Παντελίδη. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο δίκαιο. Έτσι. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, ναι. Εσείς. Μέχρι για Λουκού μια Σύρου ακούσαμε τον Χατζινάκο, δεν τον αφήνει κόκκινη να βγει στην εκπομπή να μας δώσει πέντε στοιχήματα. Ποιος τον απαγορεύει? Ο Γραπτόπουλος λέει ότι εσύ την απαγόρευσε. Να βγει προχθές και έδωσες βέτο. Επειδή το είπα, δεν έθεσε κανένα βέτο, φίλο. Είπα ότι εφόσον είμαι ενημερωμένος, βγαίνει. Και τον είπα μπορεί να έρθει την άλλη μέρα. Δεν είπε κανένα βέτο. Δεν γουστάρω Χατζινάκος τώρα με το κόκκινο, λέει θα βγαίνω το βράδυ. Δεν πειράζει. Εντάξει, να κάνουμε. Την άλλη μέρα είδα τα στοιχήματα να τελειώσαν ρε οικογένεια. Την ίδια μέρα είναι τα στοιχήματα. Όχι, είχε πει ο κ. Γουστής μας. Κάποιασε ρε και τα 7. Πέντε στα πέντε βγάλω άνθρωπος ρε παιδιά, χθες τρελαθήκατε. Δεν τα είπαμε. Ωραία, βγάλω να τον ακούμε σε μια ώρα νορμάλ. Δηλαδή παίζουμε τζόκερ που ήταν δύο Χατζινάκος, άμα έχει σχέση με κόκκινη εσύ. Βγάλω τον 5 λεπτά, δηλαδή κόπος είναι. Είπε κανείς ότι είναι κόπος. Ο Ραπτόπουλος αυτό λέει ρε φίλε. Το χατζηγητικό αυτό λέει. Ο Ραπτόπουλος θέλει να δημιουργεί ίδρυγα, καλά κάνει. Ναι, εγώ δημιουργεί. Πες μου ένα λόγο, 5 λεπτά δεν μπορεί να βγει στην εκπομπή σου. Τον είπα, αρχή, αυτό. Μωρέ, είπα όχι. Είπε όχι. Άκουσα να λέω όχι. Είπε όχι και ο κόκκινος είναι συνεργάτης. Αφού είπε όχι, είπε όχι. Τελείωσε, τι έκανα. Βλέπεις το... Ρεσικός από πότε θα βγει να δει στοιχήματα. Ξέρουμε, υπάρχει ώρα στάνταρ ή είναι τζόκερ ας πούμε. Τα βράδια ρε, τα βράδια. Εντάξει, θα περιμένουμε τα βράδια τότε. Εντάξει, έγινε. Βραδιά. Πάμε στον κύριο Σισμανίδη. Ο Σισμανίδης. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια, έχεις κερδίσει το αρνί για το φετινό πασχαλιάτικο τραπέζι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πόσα μηνύματα έστειλες εσύ? Ένα. Ένα, έχει πόσες μέρες. Τι γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή ένα. Έχει κανένα 20 ημέρο, πότε. Ομάδα αρχίσατε, που υποστηρίζεις. ΠΑΟΚ. Τι ΠΑΟΚ, ρε, σε έβρισα εγώ. Τι είναι αυτά που λες. Τι ομάδα. Άριστη, τι ομάδα. Χτες ο ΠΑΟΚ έπρεπε να χάσει ή καλά έκανε και κέρδισε? Τι καλά, όχι, εμείς δεν θέλουμε να κάτσει να χάσει, απλά εντάξει, είμαστε λίγο κάτω τώρα, εντάξει. Κιόλας, ο άλλος 100 φορές να βαρέσει τρίποντα δεν θα τα ξαβάλει, τα βάλε, τι θα κάνουμε. Θα στον πληρώνατε. Εσύ είσαι υπέρ της αλλαγής προπονητή? Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ναι, εντάξει, δεν πήγαινε άλλο. Μάλιστα. Καλοφάγω του Ταρνί, αδερφέ. Να είσαι καλά, ρε παλικάρι. Να είσαι καλά κι εσύ. Άντε, για καλό Πάσχα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Στέφανος από Λάρισα. Ναι. Το έφερε τώρα η κουβέντα ρε κόκκινη, γιατί εκπλήσεις όταν στείλανε ένα μήνυμα για το Άρνη? Πώς θα στείλει 60 μηνύματα? Πώς θα αγοράσουν όμως να στείλουν 60 μηνύματα? Επειδή έχω... Ένα θα στείλουμε, πώς θα στείλουμε, να στείλουμε 60 και 70 μηνύματα, καλύτερα πάμε στον Κροπούλα παρά να κατσίγει. Λοιπόν, είδες να εκπλήσουμε... Λοιπόν, επειδή είδα να εκπλήσουμε, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι έχουν στείλει 10, κάποιοι στείλουν 5, κάποιοι 8, κάποιοι 2. Και ειλικρινά εκπλήσομαι που κάποιοι λένε ένα, με ενδιαφέρει. Δηλαδή το κακό που είναι. Πόσο κάνει ένα αρνί. Το κακό που είναι. Το κακό είναι ότι εκπλήσεσαι ρε κόκκινε. Και κακό είναι που κατηγορείς τους ακροατές ότι χρηματιζόμαστε από το Χατζινάκο. Γιατί την προηγούμενη φορά που πήρα τηλέφωνο, όταν έκλεισα, είπες ότι το τσίπισα το 50. Όχι, από μένα θα πάρεις 50. Το τσίπισα το 50. Από μένα θα πάρεις 50. Τέλος πάντων, δεν είπες αυτό, αλλά... Το παραδειμήνευσες. Καλύτερα να μην μιλάτε για μπάσκετ οι δύο. Είναι σαν να μιλάνε δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χιόνα. Δεν το κατέχετε το άθλημα. Χίλιες φορές ακούμε για ποδόσφαιρο, έτσι. Μόνο τον σεβασμό. Να αρθείς εσύ ρε φίλε και να μιλάς για μπάσκετ, όχι. Για ποδόσφαιρο είστε κορυφή ρε παιδί μου, αλλά για μπάσκετ δεν κάνετε. Ρε φίλε, εμείς πιάνουμε τα πάντα. Για μπάσκετ έχετε τον ειδικό εκεί πέρα και δεν τον βγάζετε, τον θυμώνετε. Ποιος είναι? 5 στα 5 χτες έστειλε όλο τον κόσμο ταμείο. Όσους συνηχτήσαν δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Έφαγες και το μεσημέρι δεν το βγάζετε. Πώς? Έχεις πάρει καλό μεροκάματο. Πού από το σούπερ μάρκετ γύρισα, γι' αυτό άργησα να πάρω. Σε καλή μεριά και καλοφάγωτα. Γέμισε το. Ευχαριστώ. Μακάρι να το βγάζετε λίγο πιο νωρίς, Γρηγόρη, και μη ζηλεύεις τόσο. Δεν είναι τόσο καλό η ζήλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός. Είσαι ψυχολόγος, το καταλαβαίνεις. Βλέπω το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, Γρηγόρη. Περαστικά. Περαστικά γιατί πράγμα? Περαστικά σε είπε. Γιατί πράγμα? Ξέρω εγώ, Καστραντερίδη θα πέρασε. Τι. Εσύ. Εγώ, ναι. Μήπως είπε για μένα, ναι. Καλημέρα, ναι. Ένα δικό τον άνθρωπο. Καλημέρα, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι.
Ναι. Εγώ πήρα τηλέφωνο για τον εξής λόγο. Το όνομά μου είναι Βαντζέλ και έχω στείλει 15 μηνύματα μέχρι τώρα πάρα πολλές φορές και δεν έχω τύχει ούτε μια φορά το αρνί. Παρά το γεγονός ότι έχεις ανοιχτό το πίσω μέρος, η τύχη σου δεν είναι καλή. Ναι, τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να στέλνω μηνύματα. Δηλαδή, κι άμα τυχόν στείλω 20, 25, 30 και τελικά χρειαστεί να δώσω τόσα πολλά λεφτά, γιατί να πάρω το αρνί. Είπε κανείς ότι είσαι υποχρεωμένος να στείλετε μήνυμα. Όχι, απλά ρωτάω. Τι γνώμη θα στέλνω. Δεν είπα ότι φταίτε εσείς. Η τύχη είναι τυφλή, κυρία μου. Ναι. Δεν ο άλλος πάει και βάζει. Παίζει 1000 ευρώ τζόκερ ναι. και δεν ναι, παίρνει ναι. ένα ευρώ πίσω. Και άλλο βάζει 50 λεπτά και κερδίζει το τζόκερ. Ναι. Εντάξει, απλά στεναχωρέθηκα και να σα πω την αλήθεια, νευρίασα και όλα γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Μην νευριάζει. Κυρία μου, μη. Η πόρτα του Μετρόπολης είναι ανοιχτή. Oh, oh. Να δείτε πώς γίνονται οι κληρώσεις. Ναι. Με ποιον τρόπο για να καταλάβετε ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Και όπως βλέπετε, εδώ δεν κρυβόμαστε. Ρωτάω πόσα μηνύματα στείλατε. Ναι, ναι. Οι τελευταίοι πέντε που έχουν κερδίσει από ένα. Εντάξει, αν υπήρχε. Δηλαδή, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Αν υπήρχε κάτι μεμπτό, λέτε να το ρωτούσα. Όχι, όχι, δεν έριξα βάρος σε εσάς. Απλά πήρα τηλέφωνο για να πω ότι απλά νευρίασα. Έλα, μωρέ, νευρίασες τώρα, Βαντζέλ. Φίλε μου, με την τύχη πολλές φορές νευριάζουμε. Και εμείς όταν χάνουμε ένα στίγμα στο 90, μπορεί κάποιος άλλος να πανηγυρίζει. Θα συνεχίσω να στέλνω μηνύματα και θα ελπίζω. Θα σου πω κάτι. Εμείς δεν υποχρεώνουμε κανένα. Εμείς λέμε ότι έχουμε 69 προσφορά από μια εταιρεία η οποία τα έδωσε και τα κληρώνουμε. Είτε στείλεις ένα, είτε στείλεις δύο, είτε 10, αν να το κερδίσεις, θα το κερδίσεις. Εντάξει. Εγώ αυτό θέλω να αναδείξω. Δηλαδή ότι βλέπεις ότι πέντε δεν το ξέρω, δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Και όμως και μη δικαιολογήσει ρε κόκκινε. Δεν την κάνεις. Εξηγώ δεν δικαιολογώ. Σταμάτησε το πόδι. Εντάξει, ναι, τώρα του έφυγε τον νεύρο όμως του φίλου. Να μην σας τρώω το. Είστε το ίδιο νευριασμένο με πριν. Όχι, όχι καθόλου. Και μάλιστα μου άρεσε πάρα πολύ που καθίσατε και μου το εξηγήσατε. Να είσαι καλά. Αμάν. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι. Πες το σε λίγη ώρα ρε κόκκινα. Σε ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό. Το χρόνο που του αναλογούσε, του το είπα. Τον προστάτη μας μπαλόνι τον έκανες. Θα μας πας τον ουρολόγο σε λίγο. Λέγε ρε φίλε, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέτρος δάσκαλος από Ξάνθη. Καλώς τον Πέτρο. Τι κάνετε παιδιά. Καλά Πέτρο. Όσες φορές σας έχω πάρει έχουμε μιλήσει μόνο για ποδόσφαιρο. Τώρα επειδή έπαιζα 15 χρόνια στον Ερμογέννη Ξάνθη. Ωρε φίλε, χαφ. Στον Ερμογέννη Ξάνθη στο μπάσκετ. Συγγνώμη. Και επειδή άκουσα τον Ραφτ που είπε μία κοτσάνα. Κοτσάνα ποια είναι? Να σου πω ποια είναι η κοτσάνα. Ότι δεν ξέρω κατά πόσο είσαι δήμος στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο σε παραδέχομαι. Η δήμος στο αλλά μπάσκετ. Ο Θοδωρής ο Ζάρας είναι ο πιο εύστοχος τριποντάς του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι το μόνο μη κρυάρι. Ναι. Δηλαδή τώρα άμα θέλεις να σου μιλήσω ανοιχτά. Εχθές ο ΠΑΟΚ έπαιξε το χειρότερο μπάσκετ και κέρδισε. Ναι. Πες να πες γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Ποιος ήταν ο χειρότερος? Ναι. Ο μεγάλος αρχηγός μας. Ποιος είναι? Ο Μαργαρίτης, ο Μέγας που παίζει στην Εθνική. Μάλιστα. Επειδή δεν ξέρετε από μπάσκετ. Δεν ξέρουμε, ναι, φίλε. Γιατί παίζει. Μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω. Μισό λεπτό γιατί μιλάς και μαζί μου. Για ποιο λόγο παίζει ο Μαργαρίτης? Ο Μαργαρίτης δεν ξέρω για ποιο λόγο παίζει ρε Ραφτ. Εγώ βλέπω τον Θοδωρή τον Ζάρα που είναι ένας παίκτης. Ο οποίος παίζει επιμονή μου βάσεως σταθερό μπάσκετ, έχει πάνω από 15 πόντους σε κάθε αγώνα με 20 λεπτά συμμετοχής. Μ' ακούς? Ναι, εγώ τι να ακούσω, ο κόκκινος που ξέρει από μπάσκετ. Δηλαδή, αυτό το παιδί, αν έπαιζε σε άλλη ομάδα και όχι στον ΠΑΟΚ, θα είχε, δεν ξέρω, θα είχε άλλη τύχη. Η πορεία του θα δείξει, να είσαι καλά. Παίχτης. Όποτε τον βάλει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο, όχι τώρα από Παθεοδόρου και οι προηγούμενοι προπονητές, το παιδί βάζει σταθερά πάνω από 10 πόντους. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Έλα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Ψάχνεις σχέση γεμάτη χτυποκάρδια, συγκινή.
ζωντανής στις περιπέτειες. Δεν θα τη βρεις στην Energy. Στην Energy θα βρεις σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Με σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα και την προσφορά 5x5. Δηλαδή 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου, ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons, ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιες κλάσεις φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Κάθε φορά που βάζω καύσιμα, λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωρεπιταγές που εξαργυρώνω στην Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Sales Alert. Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert. Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 2 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Στις πλαγιές του Ολύμπου και του Κισάβου κάποια πράγματα παραμένουν ακόμα αγνά και είναι δεμένα με την παράδοση. Τα αρώματα και η ευωδία από την μητέρα φύση ξυπνούν μέσα μου γεύσεις αγνές, γνήσιες, καθαρές, όπως και το παραδοσιακό κεφαλοτήρι αβραμούλι που είναι 100% από εγωπρόβιο γάλα. Γεύση τόσο οικία όσο και οι πρώτες μου παιδικές αναμνήσεις. Παραδοσιακό κεφαλοτήρι αβραμούλι. Το μυστικό αυτής της γεύσης περνά από γενιά σε γενιά. Παραδοσιακό κεφαλοτήρι αβραμούλι. Το πραγματικό κεφαλοτήρι. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε Excel. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε Excel τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε Excel και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε Excel. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακετό. Πανέτο. Today's Delicious. Νηστεία και πανέτο, πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive. Today. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις.
Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα. Την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ξεκινάει η τελετή. Γιώργο, δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πάλι υγρασίες στο ταβάνι, πάλι πεσμένοι σοβάδες στους τοίχους. Μα τι κάνουμε λάθος? Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και στο Mediterranean Cosmos. Θα δείτε ό,τι πιο επικό έχετε δει ποτέ. Το λέει και το όνομα, Epic Show. Ένα μοναδικό διαδραστικό σοου με υπότες και μονομαχίες, με στολές εποχής για να φωτογραφηθούν τα παιδιά, με γελοτοποιούς, με πανοπλίες, με εκπλήξεις, με διπλώματα, με διαγωνισμούς και με πολλά ακόμα επικά. Τα τρία εντάρια είναι κατηλημένα. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες μέσες αγοράς σε Hyundai, Skoda, Kia. Εκεί όπου θα μάθετε αυτή την εβδομάδα τις μοναδικές υπερπροσφορές που υπάρχουν λόγω της έκθεσης στο περίπτερο 13, θα δείτε το Σαββατοκύριακο τα αυτοκίνητα τα οποία είναι εκεί, ή θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596 για να μάθετε πολλά περισσότερα για το αυτοκίνητο των ονείρων σας σε τιμές πραγματικά μοναδικές. Διαβάζω ένα μήνυμα και πάμε στο κόμμα. Γιάντε. Σας ακούω από Αθήνα και κλαίω. Μόνο στα Σαλονικιώτικα ραδιόφωνα διαμαρτύρεται ακροατής που δεν κέρδισε αρνή. Κόκκινο ραπτόπουλο με τρέλα και πριονοκορδέλα. Δίκη στη Μαρβή τη Δευτέρα με θέμα είναι ο Μέτροσπορτ. Πάοξπορτ. We love you guys. Χρήστος Αϊκάρα, Χαλάνδρη. Χαλάνδρη, ναι, yeah. Χαλάνδρη έχει αεξίδες πολλούς. Καλά, αυτός ο Καστοριανός δεν λέγει ότι θα χοροπηδάει σαν το κατσίκι, αλλά του λέγατε ότι η ΑΕΚ θα το πάρει στα χαρτιά αν τιμωρηθεί ο ΠΑΟ και το μάζευε το γάβρο. Ρε, δεν σου είπα, σε ποιον τα πουλάει αυτά. Εμείς ΑΕΚ θα μείνουμε αυτό να αλλάξουμε. Ρε, έπιασε δουλειά σε Καστοριανό ραδιόφωνο. Είναι 85% παοξίδες, το χωριό είναι παοξίδες, τον κάναν μπούλινγκ και το γυρίζει το έργο, δεν κατάλαβες. Μήπως τον κάνανε ζούλινγκ. Δεν ξέρω τι το κάνανε. Ορίστε! Λέγε. Έλα, καλημέρα παιδιά, τι γίνεται, τι κάνουμε. Από πού? Καλημέρα, λέω, τι κάνουμε. Καλημέρα, μια χαρά. Ο κύριος Ραπτόπουλος με ξέρει πολύ καλά. Ναι, ναι, τον ξέρω. Δεν έχω πάρει ποτέ πρωί και είναι η φωνή μου έτσι. Τώρα ξύπνησα. Προφανώς εργάζεται βράδυ. Όχι, δεν εργάζεται καθόλου. Πίνει το βράδυ. Κύριε Ραπτόπουλε, με διαβάλλετε κι εσείς έτσι. Δεν διαβάλλω αφού πίνεις. Τι. Πίνω, αλλά δεν δουλεύω σαν το σκυλί, έτσι. Τι δουλειά κάνεις? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ναι.
Έχω τρεις δουλειές αυτή τη στιγμή για να βγάλω ένα μερογράμμα, το ανέβω πάνω να σας δω. Τι γυρίζεις, ταινία? Να ανεβείτε πάνω από πού? Από Ιερά Πέτρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς, κύριε Κόκκινε. Εκεί από αυτό που λεπτάζω, μόνο τα βράδια παίρνω τηλέφωνο. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Το κύριο Κόκκινο δεν το χωνεύω. Να σου πω την αλήθεια. Για κάνετε. Γιατί δεν το χωνεύετε? Και ειδικά μετά από αυτό που. Δεν ξέρω, είναι λίγο φαφλατάς. Δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι πολύ. Φαφλατάς. Μπορεί και να είναι πολύ. Αυτό μπορεί να είναι προσόν για το ραδιόφωνο, κύριε. Ναι. Εσείς μπορεί να μην το χωνεύετε, αλλά μπορεί να το χωνεύουν άλλοι. Για πείτε μας, συνεχίστε. Η αλήθεια είναι ότι κάνατε ένα κρυκτικό τα δυο σας. Αλλά μόνο ο κύριος Κόκκινος δεν αντέχεται, να σας πω την αλήθεια. Και ειδικά μετά από αυτό το περιστατικό που έγινε με τον Χατζηνάκο, χτες ας πούμε πληρώθηκα, αντί να πιω ουίσκι μέσα στο... Γι' αυτό δεν πήρα τηλέφωνο χτες, κύριε, από το που ήμουν έξω. Μήπως δεν είχατε και ουίσκι από τη στεναχώρια? Όχι. Πληρώθηκα από τον Χατζηνάκο χτες, ας πούμε, και αντί να μείνω μέσα να πιω, βγήκα έξω για να πιω. Το ρίξαμε έξω, κύριε Στέφανε, καταλάβατε τι γίνεται. Μάλιστα, κύριε Στέφανε. Κύριε Στέφανε, ναι. Και βγάζει ένα απίστευτο κόμπλεξ από τους άνθρωπους. Άστον να μην είχα, τα ακούω εγώ, Μετρόπολης με κοιμάμαι, με Μετρόπολης ξυπνάω, να τα ακούω εγώ όλα. Ναι. Άκουσα την εκπομπή που τον διώξατε, κύριε Κόκκινε. Δεν είναι αυτά πράγματα. Όπως δεν είναι πράγμα να μου λέτε τηλεφωνείτε από Ιεράπετρα και να βλέπω αριθμό Θεσσαλονίκης. Ποιο, τι λες, μωρέ, βγάζω το κινητό μου λίγο. Το κινητό σου να δω. Γεια σου, φίλε! Θα πιει δύο ελληνικού και θα συζητήσει την έλλειψη. Πάμε, ελληνικού. Πάμε. Εγώ μετά από δύο συνέρχομαι. Ναι. Δύο πίνει. Σκέτου. Μάλιστα, ναι. Ναι. Έλα. Λοιπόν, δώστε μια λύση του ανθρώπου, ρε. Δώστε. Που πήρε τηλέφωνο 16 φορές έστειλε. Και εγώ 15 χρόνια παίζω τζόκερ, δεν έπιασα. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, ρε. Το πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες του Πασόκ. Ναι. Φάγανε εκατομμύρια ευρώ σε τζόγους δεξιά και αριστερά. Διαμαρτύρονται τώρα για το αρνί, να πούμε. Αυτό είναι το τρομερό. Έταξε 2,5 ευρώ, ναι. Το 94, ναι. 420 εκατομμύρια. 320. Ακούς? Ακούω. 420 εκατομμύρια. 420. Και την κοπάνησε ήρθε εκεί, σε εσάς, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δημήτρη. Δημήτρη. Ναι. Άκουσε. Άκου τώρα περιστατικό. Ναι. Πληρώνουμε 5 εισιτήρια. Ναι. Για ένα παιχνίδι. Ναι. Έχουν έρθει 15 μηνύματα. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Τα 10 είναι του ιδίου. Ναι. Δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε. Γιατί... Δεν κέρδισε, ρε φίλε. Και όσοι παίρνουν, μία φορά έστειλε ένα μήνυμα και κέρδισε το αντί. Όχι, είναι απίστευτο. Όχι, ξέρεις, το παρουσιάζω. Γιατί καμιά φορά κάποιοι νομίζουν. Όχι, νομίζουν. Μια παιδιά, άμα είσαι τυχερός, είσαι τελείωσε. Αυτό που να ρωτήσω κάτι. Θα ρωτήσω ό,τι θες. Σημαία έχεις στο σπίτι? Όχι. Ούτε κι εγώ. Ειλικρινά σου λέω. Μου είναι άχρηστη. Και εμένα μου είναι άχρηστη και με κατηγορούνται. Λοιπόν, όσον αφορά αυτούς που λες έξω δεν θα έρθουνε. Ναι. Ο γιος μου είναι στην Αυστρία από το 2005. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει υπηρετήσει. Μάλιστα. Πήγε στην Αυστρία, χωρίς να έχει υπηρετήσει, μπήκε στο ταχυδρομείο. Μπράβο. Εφτά άμα ήτανε, ναι. Δεν θα μπορούσε να μπει στο ταχυδρομείο, σου λέει πρέπει να υπηρετήσεις και μετά. Ναι. Στη ΔΕΗ το ίδιο και σε δημόσιες υπηρετήσεις. Ωραία, ναι. Ναι. Γιατί να έρθει τώρα το παιδί να είναι εδώ? Σε είπα γωρί να έρθει. Για ποιο να πολεμήσει? Για ποιο να πολεμήσει? Για το ΕΛΤΑ το τωρινό εδώ. Για να πολεμήσει. Ο ένας πήγε, κοίταξε. Πάνω στον δέμο έρθει ο αξιωματικός. Κοίταξε, όποιος φεύγει από την πατρίδα του, όποιος φεύγει από την πατρίδα του και πηγαίνει σε άλλη πατρίδα και έχει καλή συμπεριφορά το κράτος απέναντί του, σέβεται τον τόπο τον οποίο υπηρετεί. Έχει, είναι ευχαριστημένος. Αν είναι ευχαριστημένος θα είναι πολύ σωστός και αυτός απέναντι στο δικό του κράτος. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτή η σχέση, Δημήτρη, είναι ανταποδοτική. Αν μου φέρετε καλά το κράτος μου, θα του φερθώ κι εγώ καλά. Ξέρεις, αν μου φέρετε άτιμα, θα το κλέψω. Ναι. Ακούς τι μου λέει. Ναι. Οι νόμοι εδώ δεν λειτουργούν. Τις προάλλες λέει, κατησπίει η ώρα ένα Σαββάτο βράδυ. Ναι. Αρπαχτήκαν δύο στην πλατεία. Ναι. Για πότε ήρθε, 5% λέει, από όλα τα στενά βγήκανε, δεν πήραμε είδηση. Σε δευτερόλεπτα λέει.
Πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, άντε, είναι άλλη καλά. Κουλτούρα, διαφορετική. Εδώ μαζεύουν τα πτώματα οι αστυνόμοι και καλά κάνουν. Σκοτώνονται οι άλλοι και μετά έρχεται το 166, αν θα υπάρχει. Λοιπόν, ναι. Να τολμήσουν να τους διαλύσουν όλους. Διέλυσέ τους, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, όπου μπορείτε, ποντάρετε. Ναι, ρε Γρηγόρη. Πες. Ότι η απόφαση ναι. για την τιμωρία του ΠΑΟΚ ναι. θα βγει πότε, λες. Ότι πει ο Θωμαΐδης. Θα προσπαθήσουν να τον καπελώσουν. Το ποιον? Τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο θα τον καπελώσεις. Ναι. Θα προσπαθήσω. Η απόφαση θα βγει την Τετάρτη. Ποια Τετάρτη? Μας έρχεται. Ναι. Μην περιμένετε Δευτέρα. Μάλιστα. Εντάξει. Τελείωσε. Ούτε Τρίτη. Το είπε ο Γρηγόρης. Τετάρτη. Το είπε ο Γρηγόρης. Το γράφεις. Γράψτε τον. Γράψτε τον. Εγώ λέω Τετάρτη. Θα καπελώσεις τον Θωμαΐδης. Ναι. Να με συγχωρέσετε. Ναι. Αυτό λέω, αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Κάκο ψίδι εκεί, άμα καπελώσεις. Καλά. Εγώ λέω Τετάρτη. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Το είπε ο Κόκκινος. Χέστε το Θωμαΐδη, δεν υπάρχει. Ο Θωμαΐδης από 34 χρόνια. Εγώ λέω ποντάρετε το. Βέβαια. Όχι μόνο το λέω, ποντάρετε. Εντάξει, Γρηγόρη, τι. Ποιος Θωμαΐδης τώρα εδώ. Καλημέρα, ναι. Τι λες τώρα. Ναι. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, ναι, εσείς, ναι. Από Σουφουχού τηλεφωνώ. Ο Σουφουχού τι είναι? Σύνδεσμος φίλων Χατζινάκου. Εμείς είμαστε, ας πούμε, εργαζόμενοι άνθρωποι. Ας θέλουμε ας να βγάλουμε ναι. κανένα μεροκαματάκι παραπάνω. Ναι. Δεν μπορούμε να ξενυχτάμε 12, 1, 2, 3 η ώρα να πιάσουμε εκεί το Χατζινάκο στα 5 λεπτά που βγαίνει. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί μας παίρνει ο ύπνος καμιά φορά, ας πούμε, με την εκπομπή, αν και τα λέτε ωραία. Ναι. Και βγαίνει ο Χιλιτίδης εκεί με την αγριοφωνάρα, μας ξυπνάει, άντε να κοιμηθείς μετά. Λίγα λόγια για τον Χιλιτίδη, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, φίλοι. Ναι, θέλω να πω τώρα, άλλο θέλω να πω όμως. Από Σουφουχού, σύνδεσμο φίλων Χατζινάκου, ναι. αν μπορεί να βγαίνει μια νορμάλ ώρα να μας τα λέει. Δεν ναι. θέλει ο Ραπτόπουλος, τον είπα. Και μια δε άσε, κόκκινε τώρα, ποιος δεν θέλει, άσε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ρε φίλε, δημοσίως δεν λέει. Άσε, κόκκινε μια ερώτηση. Ρε φίλε, άσε, κόκκινε, δεν θέλω. Άσε να πάει. Βλέπεις ότι, δημοκρατία. Βλέπεις ότι λέω, όποτε θέλει να βγει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Τι άλλο πρέπει να μου πει. Τι άλλο πρέπει να κάνω μια ερώτηση. Όχι, δεν μου απαντάς. Αυτό εδώ που σου λέω τώρα δεν σε καλύπτει. Με καλύπτει, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Ρώτα. Ο Βασιλακόπουλος, ο παίχτης που ήταν στον Άρη και πήγε τώρα στην ΑΕΚ, τι και... γνώμη έχετε για αυτόν? Δεν έχω γνώμη. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος της ερώτησης. Άμα σας λέω ο Βασιλακόπουλος που ήταν στον Άρη και πήγε στην ΑΕΚ και μου λέτε δεν έχω γνώμη, πήρα εγώ την απάντησή μου και οι ακροατές. Ναι. Είναι πολύ έξυπνο δηλαδή αυτό. Καλησπέρα σας. Το κατάλαβα. Σπουδάζουν μερικοί. Είναι επιστήμον. Επόμενη γραμμή. Έλα, έλα. Παίρνει τώρα αυτό που έγινε ναι. στις 2 και 5 ναι. και μας παίρνει 3 παρα 10 να το κάνει χιούμορ. Ναι. Πάμε. Κρυώσαμε, φίλε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, ναι. εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, θερμή παράκληση λίγο, σας παρακαλώ, μέχρι το τέλος της εκπομπής να δώσει μια τριάδα ο Χατζινάκος και να τη στείλετε στο κινητό αυτό με τα 15 μηνύματα. Να πονταρεί ένα τάλερο, να πάει να πάρει κανένα δύο αρνιά, να γουστάρει και να μην ξοδεύει τ' άλλο στο Μητρόπουλος. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο το παιδί. 15 έστειλε. Μια τριάδα ο Χατζινάκος. Ναι. Την ποντάρει. Θα το πάρει. Ναι. Τι πλάκα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος σας παρακαλώ μια τριάδα ή στο προσωπικό σας. Του στείλει στο τηλέφωνο του, Κώστα. Ναι. Κανονικά να του στείλει μια τριάδα. Πάει να τη βάλει ένα ταλιράκι, ξέρω εγώ να τη χτυπήσει 3-4-5, ξέρω εγώ να τη χτυπήσει, να πάει να πάρει τα αρνία του να τελειώνει ο άνθρωπος. Αγανάκτησε ρε Κώστα. Ναι. Αγανάκτησε αυτός το 15. Άντε τα λέμε. Τους άνθρωπους. Ναι. Ορίστε. Ναι. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Κοκκινέα. Εδώ είμαι. Πες στο φίλο σου στην Καστοριά, τον ψευτοαεξή αυτόν, αρκετά μας αζάλει τόσο καιρό. Καλά λέει. Καλά θα κάνει να μην ξαναβγείς. Καλά λέει. Την Μετρόπολης, να... Πήρε την εκπομπή στην Καστοριά, θα κάνει με τους παοξίδες, θα τσιμιτσικώσει και το παίζει. Τόσο καιρό προκαλούν. Τον έγραψε και ο Ραγκάτσης ένα κολακευτικό. Άντε πάλι το χάσαμε κι αυτόν. Μελισσανίδη, πάει. Έγινε παραγωγός κι αυτός. Έγινε παραγωγός και αυτό και το παίζει. Δημιουργήσαμε άλλο ένα τέρας. Καλά να κάνει, αφήσει την ΑΕΚ ήσυχη και μην ξανασχοληθεί μαζί της. Ορίστε. Πάμε από την γραμμή. Μάλιστα. Και εμεί θα σε ακούμε. Βαραβάς. Όταν σε ακούει ο Διαμαντής, ναι. ειδονίζεται. Ναι. Δώσε. Έλα. Όχι έτσι ρε. Μογγολός! Εδώ είμαι! Έτσι.
Καρκαλή! Εδώ, παρόν! Έχει γούστο τώρα να είμαστε, κοίτα, από εκεί που είστε το στούντιο προς τα πάνω που ανεβαίνουμε. Με παραλλαγή στρατιωτικές στολές, οι τρεις μας. Έχει γούστο να τα μοζούμε. Ποιος θα πάει μπροστά? Μπροστά ποιος θα πάει, ο Μόγκολος. Βαραβά, πόσο χρόνο είσαι? 65. Όχι ρε τρελέ, 65. 62. 58 ρε, 59. Α, δεν μου λες, άμα γίνει τώρα επιστράτευση, πας εσύ? Εγώ δεν πήγανε όταν ήταν να πάω. Φτάνει, κλείσε με αυτό, φτάνει. Τι να πάει ρε. Τι να παρακαλώ. Θα χάσει μήπως τη σύνταξη. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν με την τιμωρία του Πάου και να ρωτήσω τι γίνεται με την απόβαση. Αν Τετάρτη λέει ο κόκκινος. Ωραία. Τετάρτη λέει ο κόκκινος. Ναι. Σε ακούω και το βράδυ αργά γιατί η δουλειά μου είναι νυχτερινή. Θα έπαιρνα όρκο ότι είσαι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Έχεις ίδια φωνή. Όχι, δεν είμαι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Γιάννης λέγομαι και η καταγωγή μου είναι από Αλμοπή, αλλά μένω Χαλκιδική. Αλμοπή, ποιο χωριό? Απλά με στεναχωρεί. Νότια σου λέει κάτι. Την είδα, ξέρω. Τον Εξαπλάτανο, ξέρω. Πιο πάνω είναι, στο Αρχάγγελο. Τέρμα του Αρχαγγελο. Ωραίος. Λοιπόν, απλά με συναχωρείς πάρα πολύ και με συγχωρείς που στο λέω, όταν στα εθνικά θέματα βγήκε πολύ ο παππούς και μόνο που δεν κοκορεύτηκε που δεν βγάζει συνέχεια και είπε γιατί να πολεμήσει ο γιος. Αυτός ο παππούς που ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Έζησε δύο Ελλάδες. Του Πασόκ που θα πολεμούσε και την Τσίπρα που δεν πολεμούσε. Αυτός που ζει, ο παππούς που πήρε τώρα ο Μπάρμπα στην Ελλάδα δεν ζει? Ναι, στο Μεσόβουλο. Για ποιο λόγο να πολεμήσει ο γιος του? Ναι. Για ποια ιδανικά? Για ποιο λόγο? Ναι, δηλαδή ο πατέρας του δεν είναι ένας λόγος? Όχι. Εκεί που γεννήθηκε δεν είναι το πολύ, πολύ ο παπάς του να πεθάνει, 70 είναι. Πώς θα ζήσει ακόμα? Δηλαδή όλοι αυτοί θα με αναγκάζει για την Ελλάδα. Το όνομά σου? Ποια Ελλάδα είναι? Το όνομά σου? Πήγε στο Βέλγιο. Ας το όνομά σου. Γιάννη, μη με αναγκάσεις να σε χαλάσω την άποψη που έχεις στο μυαλό σου. Δεν θέλω να τη χαλάσω. Μα αν θα μιλήσω θα στη χαλάσω. Εγώ βλέπω γιατί κάτι. Άκου να δεις τι γίνεται. Εγώ βλέπω. Άκουσε, παρακαλώ με προσοχή. Όχι, δεν θα σε αφήσω, θα ακούσεις. Μιλάνε οι Ευπατρίδη. Θα ακούσεις. Οι Ευπατρίδη. Θα ακούσεις. Θα ακούσεις τον Ευπατρίδη τώρα. Ρε, άκου με προσοχή, δεν θα το μετανιώσεις. Άκου τον κόκκινο τώρα. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν θα το μετανιώσεις. Δεν βρείτε άκρη, Ευπατρίδη. Και όταν ακούω έτσι να μιλάνε, δηλαδή. Ναι, καλά λέει ο παππούς. Θες να ακούσεις. Καλά λέει ο παππούς. Δεν θα το μετανιώσεις. Ο άνθρωπος αυτό έχει έναν τρόπο σκέψης. Είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν κριτικάρω αυτό να. Δεν με αφήνεις να. Και σου τον επιβραβεύει μέσα στο και ο Κώστας έχει ένα δικό του τρόπο σκέψης. Δεν μου λες, θες να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Μη φωνάζεις, Κώκη, μη φωνάζεις. Δεν μου λες, ο πόλεμος για ποιο λόγο γίνεται? Για τη σημαία, τα ιδανικά και την πατρίδα? Για τα λεφτά. Όχι, το φίλο ρωτάω. Μη με αναγκάζεις τώρα και γίνομαι, τους υπερασπίζομαι. Για την κονόμα γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κονόμα. Για τον Παγιώκο γίνεται, ρε Γρηγόρη. Για τα πετρέλαια και τα αέρια. Πες τα, ρε Γρηγόρη. Δηλαδή, συγγνώμη. Μπορεί να γίνεται γι' αυτό. Εσύ όμως που θα αφήσεις την οικογένειά σου. Δεν με ακούς. Εσύ και εγώ έχουμε δικαίωμα να έχουμε ιδανικά. Και αυτός έχει δικαίωμα να μην έχει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, ούτε εγώ έχω το δικαίωμα να το άκου εμένα τώρα. Ούτε αυτό δεν άκου εμένα τώρα. Θέλω να πω. Άκου εμένα τώρα, εμένα. Όταν παίζω πάω στην Τούμπα και έχει 11 ξένους και 2 Έλληνες. Και στην Κερκίδα είναι 3.000 Αλβανοί, 1.000 Κούρδοι, 5.000 Ρώσοι και 20.000 Παοξίδες Έλληνες. Τι ιδανικά μου λες τώρα εσύ? Έχουμε μπασταρδευτεί πρώτον. Δεύτερον. Ένα παιδί, πώς δεν έχει σχέση. Ένα παιδί το οποίο είναι στην Ελλάδα και δεν βρίσκει δουλειά. Και βρίσκει δουλειά στο εξωτερικό. Πολύ καλή. Ούτε μία σχέση. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Τι να έρθει να κάνει εδώ πίσω, ρε φίλε. Πλάκα με κάνει τώρα. Τι σημαίνει και ιστορίες μου λες τώρα. 47 για να μιλάει κάποιος για αξίες πρέπει να έχει. Γεια. Τι αξία έχει τώρα ο πιτσιρικάς? Τι αξία έχει? Παρακαλώ. Έχει μάθει ότι η προγονή του ήταν λαμόγια, να πούμε. Ποιοι ήταν λαμόγια? Ο μπαμπάς, ο παππούς του. Καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Τι αξία έχει? Να κάνει τον πολεμιστή. Ναι. Τον Κόναν. Λέγε, φίλε. Έλα, παλικάρια. Αυτή την ιστορία τη χτίσανε οι Έλληνες. Λευτέρη. Μισό λεπτό. Τα τελευταία χρόνια
Και να μην σας φαίνεται, ξυνίζεστε εσείς τώρα τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Μισό λεπτό. Τα παιδιά του Πολυτεχνείου ξυνίζεστε που οι νεαροί την κάνανε Γιάννης Πουλόπουλος στο εξωτερικό και τους ζητάτε τώρα να έρθουν να σας υπερασπιστούν. Τι. Έλα λαϊκατή. Στο λέω λοιπόν πριν κλείσουμε τις γραμμές ότι οι πιτσιρικάδες έτσι και πεθάνουμε θα κάνουν κάκα πάνω από τον τάφο. Ούτε κόλυβα. Κάκα θα κάνουν. Για λέγε. Άντε τώρα πες μίλα εσύ. Που γίνεται τώρα στα 70 σας, παιδιά του Πολυτεχνείου, φιλόπατρις θα πούμε. Έλα, για πάμε. Ο Κάστορας καλά τα είπε σήμερα. Ναι, σ' άρεσε. Όταν λέει κάτι καλό για σένα, σ' άρεσε. Αν σε περίπτωση βγει το αποτέλεσμα και τιμωρηθεί μόνο ο ΠΑΟΚ αυστηρά και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πέσουν στα ελαφρά, μάλιστα, ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Σιγά τα αίματα. Καλό στον ξάδερφο του Ερντογάν. Σιγά τα αίματα. Καλό στον ξάδερφο του Ερντογάν. Δεν θα μείνει τίποτα. Ναι. Ο Ερντογάν έλεγε κάτι τέτοια προχτές. Άσε τον Ερντογάν, τώρα μιλάμε για ΠΑΟ. Πάει, τελείωσε. Ποδοφράγματα, πολυβόλα, τάγκ, δεν θα μείνει τίποτα. Δευτέρη, Τετάρτη, 12 με 1, περιμένετε την απόφαση. Σας λέω και την ώρα. Τελευταίος. Ρε Γρηγόρη. Ναι. Ο Ψωμαίδης τι είπε. 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 Ρε Γρηγόρη.